Γεια χαρά, Μαγκές. Γεια σας. Τι γίνεται, κουμπαράκι? Καλά, μια χαρά. Έχουμε... Τι έχουμε? Υπάρχουν ακόμα αυτά τα τεχνικά προβλήματα που είχαμε την Παρασκευή. Σαμποτάζ, εγώ τα λέω. Όχι, δεν είναι μόνο σαμποτάζ. Εγώ έτσι πιστεύω. Έλα, μωρετάκι, τώρα ξέρω. Κάτι γίνεται, τι, όταν τα τηλέφωνα σταμάτα, όχι, δεν ακούει και ο κόσμος. Ναι. Δεν θα έχουμε τηλέφωνα για εσύ, ούτε μηνύματα έτσι, τεχνική, ούτε μηνύματα. Θα χορτάσετε συζήτηση. Μηνύματα, όχι, τίποτα. Θα στέλνετε εδώ μαγκές, θα διαβάζω εγώ. Θα στείλει ο Λοσάντα, ο Άγιος. Ναι, μια και το πες, πολλά χαιρετίσματα. Σε όλο το Γήθιο. Να είναι καλά τα παιδιά, βέβαια. Στον Άγι, στον Λοσάντα, στο Μίτσο με το σταθμό. Και άλλα παιδιά εκεί. Σε όλα τα παιδιά. Ωραία. Θα με τους αναφέρω όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από χτες, κουβαράκι. Όχι μόνο. Όχι από χτες. Ωραία. Από μπάσκετ ξεκινήσα. Α, σήμερα. Ναι. Ναι. Βγήκαμε πρώτης. Που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας. Και τώρα, βαζελάκια μου, έλα να πάρετε πρωτάθλημα. Παρόλα τα μαγειρέματα που κάνατε με τον Άρη, το είχατε στήσει καλά με τους διαιτητές, δεν σας έκατσε. Ελάτε τώρα, μια και έχετε ενισχυθεί. Ελάτε. Βέβαια, όλοι είμαστε στεναχωρημένοι για που ο Ολυμπιακός έχουν μειωθεί οι πιθανότητες να προκριθεί. Αλλά μάγκες μου, να σας πω κάτι. Επί 12 χρόνια ο Ολυμπιακός προκρίνεται τους 8 και έχει πάει τα τελευταία 6 χρόνια έχει πάει 4 φορές τελικό. Η πιο επιτυχημένη ομάδα. 3 φορές τελικό έχει πάει. 3. 2 το πήραμε και μία. 4 Final Four. Ναι. Έτσι, ναι. Με τη Real που σας έλεγα, εγώ αν θυμάστε πέρυσι μετά τη Μαδρίτη, σας έλεγα ότι οπουδήποτε παίζαμε τη Real, εκτός από το γήπεδο της που ήταν και ο Βασιλιάς καλεσμένος και όλοι εκεί οι Βασιλείς, θα τους κερδίζαμε. Το αποδείχτηκε προχτές στο Καραϊσκάκι, στο ΣΕΦ. Κάτω από τους έφαγε. Ποια Real. Για πέρυσι λέω. Για πέρυσι, μην μπερδεύεστε. Ωραία, λοιπόν. Ξεκίνησε η περίοδο φέτος στο μπάσκετ και όλες οι ομάδες σε όλες τις χώρες ο πρώτος στόχος τους που βάζουν δεν είναι να πάρουν ούτε το πώς το λένε το κύπελλο UEFA το κόρα στο μπάσκετ ούτε την Ευρωλίγκα. Ο πρώτος στόχος είναι να πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν είναι. Euro Cup το λένε. Το Euro Cup, ναι. Ο πρώτος στόχος είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το βασικό στόχο τον έχουμε μπροστά μας. Και το ΣΕΦ όπως ήταν με τη Ρεάλ και κάποια άλλα παιχνίδια, δηλαδή ένα μικρό Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Σας το λέω από τώρα που θα γίνουν τα παιχνίδια σε 20 μέρες. Τι 20 παραπάνω. Και μην ξεχνάτε, έρχεται και ο Λοντζέσκι. Γιατί φέτος έλειψε πολύ αυτή η παρουσία του από την πεντάδα του Ολυμπιακού, από γενικά από την ομάδα. Ναι. Γιατί δύο παίκτες που λείπανε φέτος, λείπανε και άλλοι κατά διαστήματα. Που λείπανε όμως από την αρχή μέχρι το τέλειο σχεδόν είναι ο Λοντζέσκι και ο Γιάννη. Τέλος πάντων, εμείς θα είμαστε και την Παρασκευή με την Τσεσεκά Άκη στο κήπεδο. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Μόνο και μόνο για να τους ευχαριστήσουμε. Όχι για φέτος, αν μου πείτε 5 παιχνίδια που δεν παίξαμε καλά, γιατί και εγώ έχω παράπονα από την ομάδα μας. Παράδειγμα, δεν θα πω για την Μπάμπερκ που χάσαμε δύο φορές, στο φινάλι αυτή διεκδικεί την τέταρτη θέση. Εκείνο που με πείραξε 100% είναι η Ζαλγκύρης, που βγαίνει τελευταία. Δεν διεκδικούσε τίποτα. Πες ότι από την Μπάμπερκ που χάσαμε, που δεν έπρεπε να χάσουμε, ειδικά στη Γερμανία, τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα μας μπροστά, πες πάει να βγει στην τέταρτη θέση. Πάει αυτό. Αλλά από τη Ζαλγκύρης δεν επιτρέπεται. Δύο νίκες έχει, μία είναι από εμάς. Νίκησε εμάς. Παρ' όλα αυτά, είμαστε κοντά στην ομάδα, το αποδείξαμε. Θα το αποδείξουμε και την Παρασκευή. Γιατί θέλουμε το πρωτάθλημα, μαγείς μου. Και η ομάδα είναι πετυχημένη. Έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά σε 10 μήνες, όχι σε 2 χρόνια. Αν θυμάστε Τουρκία και Λονδίνο, οι ημερομηνίες και οι μήνες που πέσανε ήταν 10 μήνες. Δηλαδή, λιγότερο από ένα χρόνο ο Ολυμπιακός πήρε 2 κύπελλα. 10 μήνες είχε. Σε 9 μήνες έχουν σπάσει 2 φορές τηλεοφόρο. Άλλο ρεκόρ. Άλλο ρεκόρ.
Ναι. Συνήθεια του έχει γίνει. Λοιπόν, αυτοί που αγαπάνε τόσο πολύ τον Παναθηναϊκό. Μπράβο σας. Λοιπόν, πάει αυτό για τον μπάσκετ. Την Παρασκευή θα είμαστε εκεί. Εντάξει, σίγουρα την Πέμπτη θα ξέρουμε, αλλά το ξαναλέμε, δεν παίζει καμία σημασία. Έτσι. Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει την υπεροπροσπάθεια του Πρίντεζη, ειδικά με τον αγώνα με τη Ρεάλ που έκανε ένεση ο άνθρωπος για να παίξει και ήταν και δραματίας. Και των άλλων παιχτών. Και τον άλλο. Και του Σπανούλη ακόμα που ο Σπανούλης τράβηξε γολγοθά στο Euro, στο μπάσκετ. Όχι ρε παιδί μου, και γενικότερα αυτή η ομάδα. Αυτή... Ναι, λέω. Ομάδα. Εκεί. Όλοι οι παίκτες. Μπράβο τους. Δεν υπάρχει ίχνος στεναχώριας. Βέβαια, εντάξει, μάλλον δεν το είπα καλά. Υπάρχει στεναχώρια και εγώ στεναχωριέμαι. Αλλά... Απογοήτευση δεν υπάρχει. Απογοήτευση δεν υπάρχει και υπάρχει μπροστά μας το πρωτάθλημα. Και να σας πω και κάτι άλλο, Ρωμάγκες. Σήμερα που είμαι εδώ, έχω στεναχωρηθεί που δεν έχω ένα κύπελλο. Είχαμε το Big Bang. Αλλά τώρα με τα τεχνικά άσε, αυτά. Ναι. Τα άλλα. Την άλλη, μια και λέω για κύπελλο. Τι έχουμε και αυτή τη βδομάδα. Μεθαύριο. Ναι. Τελικούς. Σαν τελικούς. Και με ποιον. Με τον ΠΑΟΚ που πήρε ένα στα 90 χρόνια πέρυσι. Καγή κακός. Και με τον πρόεδρο τους που στην Γλυφάδα μας έβγαλε όλους παράνομους. Τα έχουμε πει, τα εξηγήσαμε αυτά, δεν τα ξαναλέμε, δεν ασχολούμαι. Αλλά εμένα με πείραξε που έλεγε στα τάιμα του πηγαίνετε μέσα και γα. Αυτό τον πρόεδρο τους. Μπράβο ρε πρόεδρε του ΠΑΟΚ. Μπράβο σας. Με το τσιμπούκι. Ναι. Ο Κάπτεν Ίγκλο. Πώς. Άστο είναι δύσκολο. Ο Κάπτεν Χούγκρεακι. Ο Κάπτεν Ίγκλιο είναι μεταφύστη, ξάσερε. Ρε ο Κάπτεν Χούγκρεακι, αυτός καπνίζε. Και μη σου πω και είναι ο άλλος, ο αρχηγός των Απάτσι, με την πίπα της ειρήνης. Ο Τζερόνιμο. Όχι, αυτός ήταν το... Ξέρεις και φιλίες. Ποιος είναι. Τι διαθέσεις. Ας το πω το όνομα. Δεν ονοματίζουμε. Φιλές. Όχι. Ρε παιδί μου. Πώς λέγεται. Το μαύρο φτερό. Ο αρχηγός είναι διάνο, απάτσι. Ό,τι σου λέω. Μη χειρίζεις καθόλου. Λοιπόν. Και χτες, εντάξει, να πούμε για το βόλι πιο αναλυτικά, αλλά θέλω να μιλήσω για χτες κάτι. Εντάξει, ό,τι θέλεις. Έχουμε χρόνο. Που σε ένα παγωμένο γήπεδο. Τι εννοώ, χωρίς έναν φύλακτο μέσα, χωρίς κόσμο. Πώς θα έχει καταφέρει αυτός ο προπονηταράς που έχουμε να έχουν τέτοιο ενδιαφέρον οι παίκτες μας, ενώ είμαστε 30 βαθμούς από το δεύτερο, 40 από το τρίτο, 50 από το τέταρτο. Είδατε και τις ομάδες τους εχθές, που ήταν και πρωτάθλημα. Τις είδατε. Να έχει καταφέρει αυτός ο προπονηταράς που έχουμε να τους έχει όλους όπως πρέπει, άλλη δεκάδα βαλιακή εχθές. Και αντί να τελειώσει το σκορ 12-0, τελείωσε 4. Είτε από τύχη του που δεν έμπαινε μπάλα μέσα. 26-17 στο τέρμα, ναι. Στην εστία. Ναι. Μου φαίνεται ρεκόρ κάναμε σε τελικές φέτος. Όχι, ήμουν και με 25. Μπορεί στην εστία να είχαμε παραπάνω. Και ποιο νίκησαμε το 4-0. Το Πανθρακικό που είναι τελευταίος, έτσι θα μου πείτε. Μπράβο. Όχι, αυτή η ομάδα κέρδισε τον Πανθρακικό και τον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο εκτός έδρας. Αυτή την ομάδα κερδίσαμε. Και στο φινάλε έφαγε ένα περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Ο Πανθρακικός έφαγε ένα περισσότερο από τον Πανθρακικό. Και πέφτει κατηγορία. Άδικο. Και κέρδισε και τον Παναθηναϊκό. Άδικο για τον Πανθρακικό. Βέβαια. Όπως άδικο ήταν και η απόφαση του Υπουργού, πώς έγινε πάλι αυτό το πράγμα, να στερήσει από 20. Δεν θα πω παραπάνω από 20.000, από 20.000. Από 20.000 κόσμο, εχθές στο Καραϊσκάκι. Τελείως αδική απόφαση. Εντάξει, δεν ήταν αδική. Τι δεν ήταν αδική. Είναι το πυρηνικό αναπτυράκι. Πυρηνικό αναπτυράκι, μπράβο. Βέβαια, δεν είναι οτιδήποτε αναπτυράκι. Και 50.000 πόσο. Και 50.000, ναι. Ναι. Έχουμε 50. Λεφτά εμείς, δε. Και άλλες 75.000 είχαμε φάει στη Βέρεια. Για να καπνογόνο. Για να καπνογόνο που πέσε στο για να ξέρω ένα μέτρο από τα κάγκελα. Δηλαδή, τι δικαιοσύνη υπάρχει από την κατακόκκινη ΕΠΟ, από την κατακόκκινη Super League. Να πούμε λίγο για το παιχνίδι, για τους παίκτες μας. Να πούμε για τα πρόστιμα, ένα λεπτό για να μην το ξεχάσουμε. Ναι. Λοιπόν, ναι, για το παιχνίδι, γιατί έπαιξε πολύ καλή παραδοσία. Η ΑΕΚ για τις μαχαιριές έφαγε 2 αγωνιστικές και 75.000 πρόστιμο. Έτσι. Και εμείς έχουμε φάει για ένα καπνογόνο και για ένα αναπτυράκι 120.000. Εκτός τα άλλα.
κατά καιρού για κάτι συντήματα και κάτι τέτοια που. Δύο φορές το Καρασκάκι ήταν κλειστό. Ναι, δύο φορές. Μπράβο. Σε ένα γήπεδο που δεν έχει γίνει το παραμικρό. Σε άλλα γήπεδα γίνεται. Δεν από κόλαση, από κανιβαλισμού. Κανιβαλισμοί είναι αυτοί που κάνουν. Τα κοιτάξτε, δεν είναι. Κοίτα, δείτε εδώ τι γίνεται. Κάνουν οι άλλοι. Εγώ θέλω να πηγαίνετε στο γήπεδο, αλλά κάνετε κάποια πράγματα για να δικαιολογήσετε τουλάχιστον οι μπροστινοί που μπαίνουν μέσα, να δικαιολογήσουν τους προέδρους τους, για να μην τους κράξει το όλο, όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Μπαίνουν καμιά πενταριά μέσα. Μην ξεχωρίζεις ομάδες, τα ίδια κάνουν. Ναι, όχι, μπράβο, για όλους. Μια είπα για ναι. Αυτό κάνετε για να δικαιολογήσετε τους προέδρους σας. Την κατάρτιά σας την είδατε. Ποιος ΠΑΟΚ. Να σας πω κάτι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Εχθές κάθισα και είδα Πανιούνιος ΠΑΟΚ. Ποιος Κίτσου ρε παιδιά. Ποιος Τσιόλι, ρε τον Τσιόλι που έχετε μέσα. Τι είναι αυτός, πού τους βρήκατε ρε. Πες σας δουλεύουν αυτοί. Το Τσιόλι από το Πανιούνιο. Ναι, ποιος Χοροβέσης. Έχω κάποια ονόματα εδώ. Ποιος Γκολάσα. Ποιος Αθανασιάδης, μωρέ. Ποιος Τζαβέλας. Τι είναι αυτοί. Για μένα. Επειδή άρχισε αυτό το σχέδιο τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του έρχονται λέει 20 πρόσφυγες από την Τουρκία και στέλνουμε εμείς καμιά δεκαριά πίσω. Ωραία. Να σας πω κάτι για εσάς τους παουτζίδες. Αυτούς τους 20 που είναι να στέλνουμε αύριο πίσω στην Τουρκία, ναι, με το καράβι, να βάλετε αυτούς τους παίκτες μέσα. Βατούσε και μέσα να σωθείτε, ρε. Αυτοί δεν ξέρουν την μπάλα, αυτοί σας δουλεύουν, ρε. Και θέλετε να πάρετε πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό με αυτούς τους παίκτες. Ξέχασα και τον τερματοφύλακα που πήρα. Ποιο? Ξέχασα και αυτόν τον τερματοφύλακα. Το Βελίδι. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό. Του Ιδρύματος. Τι είναι αυτό. Δεν έχουν ένα Βελίδι ο Ίδρυμα. Του Ιδρύματος είναι. Ναι. Ο ίδιος. Α, ο ίδιος. Και να πω και κάτι για τους Παναθηναϊκούς. Ρε εσείς, αυτό τον Νάνο, το Μέστο, το Λούντ, το Μπουμάλ, τι είναι αυτοί. Πού τους βρήκατε, πού σας δουλεύουν. Ο Νάνο είναι καλός παίκτης. Το Μαμούτε. Τι είναι ο Μαμούτε. Το Μαμούτε, είδες που έρχεσαι στα λόγια μου, όταν σου λέγα εγώ Μαμούτε τάκι μου. Είναι Μαμούτ στα βραζιλιάνικα, το Μαμούτ. Α, βραζιλιάνικα, ναι, εντάξει, ωραία. Ναι, ο Μαμούτε, βρε. Σας δουλεύουνε ψηλό γαζί οι πρόεδροι σας. Και το μόνο που κάνετε είναι να πιστεύετε την προπαγάνδα που κάνει μέσα από τα ηλεκτρονικά αυτά, τα μέσα που τα λένε, να πιστεύετε ότι φταίει ο Ολυμπιακός. Ρε 40 βαθμούς από το δεύτερο, 30 από το δεύτερο και 40 από το τρίτο έχω. Ναι, τώρα θα μείνουν έξω από το Πλατανιά απ' έξω. Φταίει ο Ολυμπιακός, Σαββίδη. Ο Πλατανιάς σας κυνηγάει, εκεί είναι ρε, τα μεγέθη σας. Να μην ξεχάσω και ένα άλλο, και που συγγνώμη, να μην ξεχάσω ένα άλλο. Παρακαλώ. Ο Ολυμπιακός εφέτος τελειώνει. Με δύο φορές και κλεισμένο το θυρών το Καραϊσκάκι, ναι, τελειώνει με 21.000 μέσα όρο εισιτήρια. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ειδικά για την ΑΕΚ που μας είχαν πρίξει τα πλήδια. Τι πόσο έχουμε. 11. 11.000. Ναι. Ή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ή ερχόμαστε. Και ο Παναθηναϊκός γύρω στα 7. 7.000 πάτε. Μέσα όρο καταλαβαίνετε. Εντάκι, κάτσε λίγο να λύσουμε. Οι άλλοι είναι, οι ερχόμαστε που είναι τόσο μακριά με αυτή η ψήξη έχει. Ναι, ναι, μόνο ψήξη να το. Σε γλωσσοτρώνε και οι άλλοι. Είμαστε και 40 βαθμούς μπροστά εκεί. Τι να κάνουμε, θα μας φάνε με το μάτι τους. Να σου παρακαλώ να έχουμε 15 Αυγούστου. Έλα. Γιατί τι είναι. Έχει ήλιο πολύ, 45 βαθμούς. Α. Καλά, οι άλλοι που οι ερχόμαστε μόνο στα λόγια. Ναι, ναι. Ότι να. Λέει, είμαστε περιμένοι 4 χρόνια. 3 χρόνια πόσο τρέχαμε στα χωράφια της Β' και της Γ' Εθνικής, ναι, και τώρα μπήκαμε στη, ναι, σαλόνια. Ναι, θα έρθουμε και θα δείτε, ναι, θα πάθετε. Θα πάθουμε. Τι έγινε. 11.000. Στα σαλόνια 11.000. Που να σας πω και το άλλο. Εάν δεν πηγαίνετε 30.000 με τον Ολυμπιακό που πήγατε και κάμια 20.000 πώς πήγατε με τον Παναθηναϊκό, θα πήγατε 5.000 εισιτήρια. Όχι, 5, 9. 9. Ναι, ναι. 9, όχι. Άντε, 9. Τόσο βγαίνει. Από 11, 9 και άμα βγάζει 5.000 εισιτήρια έξω, τόσο είναι. Ναι, τόσο. Ωραία, 9.000. Και εμείς είμαστε ελάχιστοι. Βέβαια, σας δικαιολογώ εσάς, γιατί έχετε πιο πολύ μυαλό από τους Παναθηναϊκούς. Γιατί ο άλλος έχετε πάρει χαμπάρι ότι σας δουλεύει για μεταγραφές. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Και γι' αυτό και δεν πάτε. Ναι, όλοι οι τετραπέρα έχουν μαζευτεί απέναντί μας. Δεν βλέπεις, ο ένας έχει πιο πολύ μυαλό. Ναι, τα βλέπω, ένας λέει, Άκη, λέει ο ένας. Λέει ο ένας. Όχι, θέλω να μην βγούμε από το. Α, το Γκρέξ. Ναι, ναι, ο Σαββίδης. Ζούρθε τώρα. Ενώ παλιά λέγα, άσε μου να φύγουμε. Όχι, άκου, ας σου πω πώς ήταν, ναι, για το παρακολουθώ. Κύκλοι
του ΠΑΟ και τετράγωνα λέγανε ότι να βγει η ομάδα, ξέρεις, μια που είσαστε πολύ σκληροί εσείς, ρε. Να βγει η ομάδα, λέει, να φύγει το ελληνικό ποδόσφαιρο από την Ευρώπη, κύκλι. Ναι. Η διοίκηση όμως δεν το εστερνίζεται. Ούτε έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση. Ναι. Και μετά έβγαλε ανακοίνωση και υπάρχει το αυτονόητο τώρα ότι δεν είμαστε για Brexit. Και αυτά, ό,τι κάνουν και οι άλλοι λεονταρισμούς μέχρι να φτάσουμε στο παραπέντε. Εντάξει, ρε Τσίπρα, πάρ' τα μέτρα να τελειώνει. Μέτρα, μας έχετε και μας σκοτίζετε και εμάς τώρα με τα παραμύθια σας και αγωνιά ο κόσμος. Πάρτε τα μέτρα, αλλά άμα γίνει κανένα Brexit. Α, γι' αυτό το λες το κάνουμε. Άσε με μετά, γιατί το κάνουμε. Ναι, και να βγούμε από την Ευρώπη έξω στο ποδόσφαιρο εκεί. Ναι. Είναι και οικονομικά, είναι μεγάλη. Δεν θα χρειαστεί να πάρουν τριπλάσια μέτρα μετά. Μετά έχει το κυνηγητό το κανονικό. Και γύρω στις 30.000 οικογένειες μένουν χωρίς δουλειά, γιατί αυτοί που δουλεύουν γύρω από το χώρο του ποδοσφαίρου. Όχι μόνο αυτό, υπάρχουν πολλές απολύσεις. Καταρχήν το κράτος θα χάσει γύρω στα 700 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, μόνο έχει από ΦΠΑ. Πολλά, θα χάσει κάποιο. Ναι, έχουμε πολλά. Μόνο από ΦΠΑ και για ένα χρόνο. Τώρα εδώ δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα είναι το υποτιθέμενο Brexit, έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε. Άμα είναι 4 χρόνια. Δηλαδή... Κάτσε ρε, κοίτα και την ευρίασα. Ωραία, να βγούμε από το ποδόσφαιρο έξω, κύριε Υπουργέ Κοντονή. Ναι. Ωραία. Να πάμε να γεμίσουμε την Επίδαυρο. Να βλέπουμε αυτόν τον ανώμαλο, το σκηνοθέτη που φέρατε, να μας κουνάει τα, πώς θα λένε, τα παλόμενα pay. Μα δεν τρέπεστε λιγάκι, μωρέ. Πάρα ξεφτελίστε και τους Έλληνες. Φέρατε αυτόν τον ανώμαλο που δεν έχουν. Το Βέλγιο δεν έχει ιστορία. Γιατί. Δεν έχει τίποτα. Αυτόν τον ανώμαλο. Εντάξει, 12 υπουργούς. Μην χαρακτηρίζεις. Είναι το ανομαλία είναι αυτό, ρε. Κοιτάξτε, μάλλον μπορεί να μην ταιριάζει. Να γεμίσουμε. Τι πάνε να κάνει, ρε παιδί. Έχει άλλο ύφος ο σκηνοθέτης. Ναι. Τα παλόμενα pay. Εντάξει, τέχνη. Ωραία, μπράβο. Είναι μια πολύ. Κύριε Υπουργέ Πολιτισμού, μπράβο. Όχι, εντάξει, τόσοι Έλληνες είναι εδώ, τόσοι Έλληνες ειδοποιοί και μας φέρατε τη Λουλού από το Βέλγιο να μας κουνάνε τα pay. Ναι, να δείτε τα δικά μας τα pay. Λες και δεν έχουμε να κουνήσουμε τα δικά μας, αλλά με τα pay του Βελγίου. Όλες τις αδελφάρες. Δηλαδή, βγάζετε έξω τώρα το ποδόσφαιρο όλο. Να γεμίσουμε την Επίδαυρο. Ναι, και, πάρουμε... και το θέατρο της Κορίνθου, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Ναι, τώρα είναι πώς λέγεται. Το Διογέννη, πώς το λένε το θέατρο της Κορίνθου. Ποιο? Πώς λέγεται. Τι με παίρνει, με έχεις μουλάνει τώρα, της Επίδαυρο. Ναι, πάει αυτό. Και το άλλο της Κορίνθου, πώς λέγεται. Πού να πάμε, σε ποιο θέατρο τώρα. Ωραία, και το θέατρο της Κορίνθου να γεμίσουμε. Είναι και της Βαγδάτης, άλλο ένα θέατρο. Εγώ από θέατρο. Ναι, πού το πάτε, πού το πάτε. Πού έχει πάει. Τι ανομαλία είναι αυτό. Διώχνετε όλο τον κόσμο που 7-8 δισεκατομμύρια κόσμος που υπάρχει στον πλανήτη και τα 8 βλέπουν μπάλα. Είτε από μικρή ηλικία είτε πιο μετά. Όλα έχουν δει ποδόσφαιρο. Όλοι έχουν δει ποδόσφαιρο. Και θέλουν ξαφνικά να βγει η Ελλάδα από το ποδόσφαιρο, να βγει από την Ευρώπη έξω. Και όμως φέρετε αυτούς τους ανώμαλους ηθοποιούς μαζί με τον ανώμαλο του σκηνοθέτη να γεμίσει την Επίδαυρο να βλέπουμε. Τι πράγματα να φέρε, ρε παιδιά. Ανώμαλοι είμαστε εμείς που είμαστε εξαιρετικοί. Αυτή η κυβέρνηση δεν πάει καλά, μου φαίνεται. Όχι, καλά πάει. Δεν πάει καλά. Τι πάνε να κάνετε, ρε παιδιά. Πάνε να ξεφτυλίσετε τους Ελληνές με αυτούς τους ανώμαλους που πάνε να φέρετε εδώ. Από αριστερή κυβέρνηση δεν τα περίμενα, ρε, εγώ, ρε, μάθεις αυτά. Για να δω, για να δω. Με τα εικαστικά. Έχουμε μια εβδομάδα, πόσο έχουμε, διορία. Διορία για την απόφαση του κυπέλου. 10 μέρες. Όχι, η UEFA λέει. Α, η UEFA. Πυρμάνι, ναι. Πόσες μέρες είναι, Φλόρ, 10, από πότε. Από αύριο, 10 μέρες. Μόλις έρθει το χαρτί. Μόλις έρθει το χαρτί. Στον δρόμο είναι το χαρτί. Ωραία, και να γεμίσουμε την Επίδαυρο. Με έχεις μπερδέψει με τα εικαστικά τώρα. Έτσι και γινόταν αυτό, σου μιλάω ειλικρινά, θα πήγαινα εκεί. Θα τους ξεφτυλίσετε. Τι είναι αυτό, ρε. Πάτε πάνε να κάνετε. Ξεφτυλίσετε την αρχαία ιστορία της Ελλάδας, τους αρχαίους Έλληνες, με αυτούς που δεν έχουν ποτέ ιστορία. Οι Βέλγοι δεν έχουν ποτέ ιστορία. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα. Το ευρωπαϊκό, πώς το λένε, το. Κοινοβούλιο. Κοινοβούλιο και κάτι άλλο που υπάρχει εκεί, δεν θα τους ήξερε η μάνα τους. Κομισιόν. Και η Κομισιόν δεν θα τους ήξερε η μάνα τους. Και το κάνανε το κέντρο της Ευρώπης, το Βέλγιο. Και δεν είναι η Ελλάδα με την Ακρόπολη, με τον αρχαίο πολιτισμό και τη δημοκρατία που έχει δείξει σε όλο τον κόσμο. Και έφερε άλλο να μας κάνει τέχνη από το Βέλγιο, στην Επίδαυρο. Λες και εμείς δεν είχαμε πουλιά δικά μας, να έχουμε κανένα. Ρε, άμα δεις τα πουλιά τα δικά μας. Μπουφέ να δεις. Μπουφέ δες. Παλώμενοι και παλώμενα και να σπαρταράνε και τη ώρα ό,τι γουστάρετε. Ρε, τα πουλιά τα δικά μας δεν πέφτουνε ποτέ. Ό,τι σας λέω.
Με σε θυμίσατε πάντα. Και ευτυχώς το έφυγε ο άνθρωπος μόνος του, αυτός ο ονόματος. Εντάξει, Τάκη, άκου τώρα. Εγώ θα ήθελα να πήρε μια απόφαση. Κάτσε με τώρα, δεν μπορεί να λες. Δεν φταίει. Καταρχήν αυτός, κάτσε ρε Τάκη. Αυτός... Ακή έχω πάθει μια ψήξη. Το ξέρω, ο άλλος θα δεις τι ψήξη έχει πάθει. Ο σκηνοθέτης. Γεια, Τάκη. Αυτός ένα στυλ έχει συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν φταίει τώρα ο άνθρωπος. Άλλο ρε Τάκη, τον κουβαλήσανε. Κάτσε γιατί. Δηλαδή παπάνε και παιδιά να δουν αυτό το θέατρο. Όχι όλο. Παπάνε και παιδιά. Τι. Παπάνε και παιδάκια να δουν αυτό το θέατρο. Ναι, να κάνουν συγκρίσεις. Θα κοιτάνε το δικό του, θα κοιτάνε και στο δικό του. Πω πολύ και εμένα έτσι θα γίνει. Δηλαδή, σκεφτήκατε αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε πριν 10 μέρες 20 να σταματήσω τελικά. Τίποτα ρε, για να πάρθουν τα μέτρα είναι ρε Τάκη. Δεν βλέπεις εδώ πέρα. Ναι. Για να πάρθουν τα μέτρα. Πάτε εκεί τα μέτρα. Μας έχετε και βλέπουμε το πουλί του καθενός. Και εμείς δεν το είδαμε. Για να μην μας έρθει. Τάκη. Αφού. Αυτοί που τα κάνουν. Να μας έρθει πιο γλυκά το κεμπάπ. Άκου Τάκη τώρα, σου πω τι γίνεται. Για να μας έρθει πιο γλυκά το κεμπάπ. Και τα τρίτα μνημόνια και τα τέταρτα μνημόνια έχουν αρχίσει μία με το ποδόσφαιρο. Ό,τι ενδιαφέρει τον καθένα. Έχει τους άλλους, λέει, δείξτε τους κανένα πουλί. Ναι, το ποδόσφαιρο που υπάρχει και μία επένδυση, θες να πεις. Γιατί... Δεν νοιάζει επένδυση. Δεν νοιάζει να απασχολούν το μυαλό του κόσμου. Ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό μας φέρανε γι' αυτό. Από οπουδήποτε άλλο. Να χαλάσουν το μυαλό με αυτό το σκηνοθέτη που φέρανε. Το σκηνοθέτη έχει φάει σκάλωμα. Ναι, ρε, Ζιάκη, δεν κοίτονται. Δεν φταίει ο σκηνοθέτη. Επειδή έχει φάει σκάλωμα με το σκηνοθέτη, εγώ χρόνο δεν το ξέρω. Λέω όποιο το έχει αυτό το σκάλωμα. Αν και ξέρω από τέχνη πολύ. Δεν φταίει ο σκηνοθέτη. Φταίει αυτή που τον εκουβαλήσανε. Να πω και εγώ μια κουβέντα που σου ακούω. Λοιπόν. Εντάξει, ρε μάγκες, εδώ είναι η χώρα του πολιτισμού, έτσι. Είμαστε παλιά, παλιά. Σίγουρα έχουν μείνει κάποια πράγματα. Έχουμε τόσους αξιόλογους, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, διευθυντές. Τι έπρεπε να φέρει με τον Βέλγο. Αυτό, τέλος. Φαγώθηκε σχέση. Και τους ειδοποιούς. Ναι, φαγώθηκα και γιατί σε σχέση με το ποδόσφαιρο που πάνε να σας πετάξουν απ' έξω. Ναι. Δηλαδή λένε δεν βλέπετε μπάλα μωρέ εσείς οι Έλληνες. Πήγατε στην Επίταυρο να, βρείτε, ναι. Να δείτε τα παλώμενα πέι. Ναι. Δεν τα έχουμε ανάγκη κύριε Υπουργέ. Έχουμε τα δικά μας και τα δείχνουμε αλλού. Παράδειγμα και στο Βέλγιο τα δείξαμε. Πολύ Ολυμπιακοί που πήγανε. Ρε μην δείτε τίποτα στους δρόμους να βγαίνει ο κόσμος σαν σάχτη σε αυτό το σκηνικά. Τι να κάνω, τι τρυπάκι να τον έχεις βάλει σήμερα με τα μία. Ωραία, τι να μιλήσουμε. 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη έχουν δει όλους τους... Βλέπουν από εδώ. Τουλάχιστον μια φορά ο καθένας έχει δει μπάλα. Και τα 8 δισεκατομμύρια. Και οι άλλοι, ρε. Και τα 8 δισεκατομμύρια μια φορά τον έχουν ξυπνήσει. Τι. Όλοι μια φορά τον έχουν παίξει, δεν γίνεται. Έχεις βάλει σε τρυπάκι σήμερα με τα θέατρα. Ναι, Άκη, γιατί εγώ στεναχωριέμαι. Ναι. Είναι ένα σχέδιο. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί, είναι το θέμα από μόνο. Εμένα μου φαίνεται ύποπτο το σχέδιο. Ποιο? Ξαφνικά τώρα των τριών ομάδων αυτή η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και του Υπουργού. Άλλα αυτά. Αυτά τα καταλαβαίνω. Τα άλλα έχουμε πάθει με τα θέματα. Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει να του κλείσουμε το ποδόσφαιρο να πηγαίνουν στην επίδαυρο. Αυτό σου λέω, ρε Άκη. Καταλαβες. Κατάλαβα. Εντάξει, όχι να απασχολούν. Όχι να κλείσουν το ποδόσφαιρο. Δεν κλείνουν κανένα ποδόσφαιρο. Άκου, Τάκη. Όπως δεν κλείνουν κανένα ποδόσφαιρο. Ναι, θες να πεις ότι ο Ολυμπιακός δεν πάθει τίποτα. Το ξέρω και θα το πεις. Πες το. Πες. Όχι, θέλω να πω. Θέλω να προσανατολίσουν τον κόσμο από την αφέμαξη που επέρχεται. Αυτό. Ένα είναι αυτό. Ναι. Και εγώ μου πάει. Ρε παιδί μου, μου έχει μπει στο μυαλό ότι κάτι γίνεται των τριών ομάδων των προέδρων. Μα δεν γίνεται. Δεν θα πω σκόπιμα, αλλά. Όχι, σκόπιμα. Το θεωρώ ύποπτο εγώ. Τι σκόπιμα. Σκόπιμα γίνεται, ρε Τάκη. Από ζηλοφθονία, εδώ κοίτα από τις τιμωρίες και μόνο. Έχουν κάνει οι άλλοι εγκλήματα και έχουμε φάει τα ίδια. Έχει κλείσει το Καραϊσκάκι. Το παράδειγμα προς μίμηση που αν υπήρχε ένα σοβαρό κράτος και μια σοβαρή κυβέρνηση και ένα σοβαρό υπουργό που βγαίνει και στις τηλεοράσεις. Έπρεπε να πει, όχι ο Φάρος, όπως είπε το Φάρο, το ζωντανό παράδειγμα, έτσι. Έπρεπε να πει, κοιτάξτε να δείτε, ρε Σαμίδιδες, ρε Μελισανίδιδες, ρε Αλαφούζι, ρε έτσι, τι μας τσαμπουνάτε, εδώ υπάρχουν. Ένας πρόεδρος, μια ομάδα, φίλαθλοι, ο πρόεδρος θα κάνει έτσι όπως πρέπει, επενδύει με νοικοκυριό, με τα χρέη του, με όλα εξοφλημένα, υπέρχεται παράπονο κανένα. Η ομάδα είναι... Παράδειγμα προς μίμηση, έτσι. Α, ξέχασα να πω και για τις αγαθοεργίες και για όλα αυτά. Έτσι, εκτός, σου πάω εγώ στα αγωνιστικά, να μην πούμε. Και τι να μην το πούμε, δεν κατάλαβα.
2 εκατομμύρια ξεκίνησε. 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια παιδιά κάνανε εμβόλιο κατά της γρήπης. Της γρήπης. Λοιπόν, άλλο. Όχι, σου λέω τι πρέπει. Τα έχουν φτάσει στο άμεσο σκοπό να πάνε 500.000. Αν υπήρχε μια σοβαρή κυβέρνηση που θέλει το καλό, ναι. Τι γίνεται. Λες, εγώ τι θα πω στα παιδιά μου, μόλις δω ένα. Και όλα αυτά το Μαρινάκι, εσύ, αυτό που λέτε εγώ, ότι. Εντάξει, έχω τα παιδιά μου, μόλις δω ένα παιδί να προδεύει, θα του λέω να. Ναι, βέβαια, δεν θα κοιτάξω να πάω να πάρω το παιδί του γείτονα που έχει πάρει 20 σε όλα τα μαθήματα και είναι και παντού Αστέρι και Τζιμάνι. Να πάρω το. Βεβηλώσω το παιδί, να το σπηλώσω. Θα πω, ορίστε, παράδειγμα προς μίμηση. Όπως έπρεπε να πει και ο υπουργός. Για όλα. Και για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και για την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν βγαίνει η ρημάδα, η λέξη, η κακιά, η καλή κουβέντα δεν βγαίνει από το στόμα του. Δεν βγαίνει, και θες να μου πεις ότι δεν είναι σκόπιμα. Δεν βγαίνει από το στόμα του, δεν βγαίνει η καλή κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Το παράδειγμα προς μίμηση. Και μου λες, Ρετάκη, δεν είναι σκόπιμα. Σκόπιμα είναι. Ναι. Αλλά όποιος θα έχει κάνει σκόπιμα, σκοπίμως έχει φουντάρει. Δηλαδή, άλλο, δεν μας πειράζει. Να έχουμε λερωμένη τη φωλιά μας, θα πούμε, εντάξει, φταίγαμε, πληρώσαμε, παίξαμε, χάσαμε, έτσι. Αλλά τώρα αυτό το πογκρόμ, αυτό το κυνηγητό, μόνο επειδή υπάρχουμε και είμαστε έτσι όπως πρέπει και επειδή υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι τίποτα, είναι το απόλυτο τίποτα παντού. Παντού, μα παντού. Ξέρετε που είναι καλή στις συνομιλίες με τους κυβερνώντες, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ό,τι κυβέρνηση και να είναι πάνω, βάλτε ό,τι χρώμα και ό,τι κόμμα θέλετε, σε αυτά είναι καλή. Και στην επικοινωνία, ξέρεις, να πηγαίνουν τα πράγματα όπως θέλουν. Άμα γίνει κανένα γκρέξι, θα σου πω εγώ από πού θα κονομάνε αυτή τη επικοινωνία που δεν θα έχουν αντικείμενο. Μπράβο, λοιπόν, πάμε σε αυτό. Ο Ολυμπιακός Ρεμάχης, εσείς νομίζετε ότι άμα τυχόν κουφιά η ώρα δεν παίζει η εθνική Ελλάδα, δεν παίζουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, ποιος θα πάθει πιο πολύ μεγάλη ζημιά? Από τις 4 ομάδες, παράδειγμα, 5, πόσες βγαίνουν. Ποιος θα πάρει? Ο Ολυμπιακός και ταμείο έχει και ένα πρόεδρο που άμα χρειαστεί και 10 και 15 και 20 εκατομμύρια τα βγάζει από την τσέπη και τα βάζει. Αλλά έχει και ταμείο. Έχει και μια αξία παιχτών μεγάλη όσον αφορά τη χρηματική αξία. Ναι, αξία, ναι, 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 ναι. Έτσι, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Πουλάμε 3 παίκτες, λέμε τώρα, έτσι. Και δεν θα πω ονόματα, αλλά όλοι ξέρετε ποιοι είναι, ποιου ζητάνε. Από την δεκάδα τη χθεσινή τα είχαν 5. Από τη χθεσινή. Πόσα λεφτά θες να πάρουμε, Ρετάκη? Λείπεις ονόματα. Όχι, δεν βλέπω ονόματα. 15 εκατομμύρια. Όχι, ένα λεπτό. Από 3 παίχτες, από 8 εκατομμύρια το καθένα. Κατά 5, ρε, κατά 5. Θα σου πω 20 εκατομμύρια. Και το ταμείο που έχει, συν τα λεφτά του Προέδρου που όποτε χρειαστεί και στον ερασιτέχνη βοηθάει. Έτσι, και είναι προς τιμή του, γιατί άλλοι οι πρόεδροι άλλων ομάδων ούτε δραχμή δεν δίνουνε. Γιατί όχι μόνο προς τιμή του, αγαπάει και τον Ολυμπιακό. Όχι, τον λατρεύει τον Ολυμπιακό. Όχι, άμα πληρώσουν κανένα ρεύμα που τους το έχουν κόψει, λέει, ο Σωτήρας. Ναι, ο πάρε το ρεύμα. Έδωσε 6.000 ο Σωτήρας. Και με διακανονισμό. Για 6.000. Ναι, ο Σωτήρας, ναι. Και με 36 δόσεις. Λοιπόν, και έχει ο Ολυμπιακός 50 εκατομμύρια. Τον πρόεδρο, τις μεταγραφές του παίκτες που θα δώσει και το ταμείο που έχει. Και έχει 50. Και αγοράζει ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Ποιος θα τον αγοράσει, εσείς που δεν βάζετε μία ή ο Ολυμπιακός? Δεν θα παίρνει πάλι ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα? Μα κάτσε να δούμε. Και ας μην παίζουμε στην Ευρώπη που λέμε. Ρετάκι, μπορεί να μην έχουν λεφτά. Ο Ολυμπιακός όμως δεν θα πάθει και τίποτα για μια 3-4 χρόνια. Εσείς θα πάτε ζημιά που δεν θα έχετε ούτε αυτά τα λίγα έσοδα που έχετε από την Ευρώπη. Και στο φινάλι, άμα θέλετε να κάνετε τα έσοδα του Ολυμπιακού, επενδύστε. Όπως έβαλε εκείνος σε 70.000 το 10, πήρε το αεροπλάνο, πήγε στην Ισπανία και έφερε το Βαλβέρδε τσακωτό, του λέει εδώ εσένα θέλω και έφτιαξε ομάδα. Πήγε και πήρε το Βαλβέρδε, αν θυμάστε, με το αεροπλάνο του και βάζει και 70 εκατομμύρια. Πήγαινε κι εσείς. Βάλτε λεφτά να τα κάνετε 200, να γίνετε κι εσείς όπως έχει γίνει ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη είναι 20ος στη βαθμολογία. Εκεί τόσο δεν είναι. 21. Τώρα πάρετε, όχι, Τάκη, περίμενε λίγο. Περιμένω να πάρουν την ΕΠΟ να δουν τι λεφτά θα μείνουν. Ποια είναι, πρέπει να μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα, μωρέακι, με την ΕΠΟ μόνο. Ρε εσείς, άλλη ήττα θα πάτε και εκεί που νομίζετε ότι την έχουμε εμείς. Όχι, για να καταλάβετε, ακούστε, εμάς προσωπικά και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
Να και η ΕΠΟ η κατακόκκινη, να και η κατακίτρινη, να και η καταπράσινη. Που φάγαμε και πρόστιμα. Εμείς τώρα τα βλέπουμε. Ποια κατακόκκινη έχουν πάρει όλες οι ομάδες. Μία ήταν ο Ολυμπιακός από την ΕΠΟ τη δικιά του με 9 παίχτες. Ναι, Νταϊλίκη κιόλας. Νταϊλίκη επειδή έπρεπε να χάσει να ικανοποιηθεί το. Το βρώμικο αίσθημα. Το κοινό αίσθημα των τρακαδόρων. Το κοινό αίσθημα. Ναι, αυτό είναι. Το κοινό αίσθημα είναι όλη η Τράκα. Και η Σκιανιά και η Σκιαπού. Αυτό είναι το κοινό αίσθημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η κατακόκκινη ΕΠΟ που δεν έχει ένα προπονητή. Ένας προπονητής του Ολυμπιακού δεν υπάρχει. Άμα δείτε ό,τι δείτε στην ιστορία της, της ΕΠΟ, κοιτάξτε να δείτε ποιοι κάνανε κουμάντο, ποιοι κάνουν ακόμα. Και κανονίζουν να διώξουν το Ρανιέρι, να φέρουν άλλο. Κοιτάξτε τα αυτά, όλα κατακόκκινα. Αλλά τι, άκουτακι, δηλαδή το θέατρο του παραλόγου. Δεν γίνεται ρε μάγκες να κάνει κουμάντο σε ένα μαγαζί, σε όλα να κάνουν κουμάντο άλλοι και όταν είναι για χρέωμα και στη διαιτησία που είναι για χρέωμα να κάνει κουμάντο Ολυμπιακός. Δεν γίνεται αυτό. Ή είσαστε μέσα στο μαγαζί ή δεν είσαστε. Και λέω εγώ η κατακόκκινη ΕΠΟ που εκεί πάρει 17 βαθμούς, 18 πάω από την κατακόκκινη ΕΠΟ φέτος. Δηλαδή σκέψου που θα ήταν αυτό το χάλι. Ναι, ένα λεπτό. Που ο Ολυμπιακός λέτε όλο μπέναντι κερδίζει, το είπε ο Κάτσε. Ο Μακ το είπε, ναι. Πάω. Όλο μπέναντι κερδίζει, 11. Και ο πάω 6. Και ο Ολυμπιακός μπαίνει κάθε 3 λεπτά στην περιοχή. Και ο πάω κάθε ημίχρονο. Ποιος έπαιρνε πιο πολλά μπέναντι. Και στο φινάλι από τα 11. Βρέστε μου ένα που να έχει κρίνει τον αγώνα. Κανένα. Ότι να πήραμε 3 βαθμούς από τον πέναλτι. Κανένα. Στο 3-0, στο 4-0, στο 2-0. Τέλος πάντων, εμείς ακούστε να δείτε με λίγα λόγια. Ο κάθε φιλάρος του Ολυμπιακού. Να ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαθει ζημιά. Ναι, τίποτα. Αλλά να ξέρετε κιόλας. Ότι εμείς άμα μιλάμε προσωπικά, δεν ξέρουμε τώρα τι συμβεί. Δεν μας νοιάζει καμία ΕΠΟ. Ίσα-ίσα που θέλουμε. Να μην με αυτά που κάνετε με τις ενώσεις με τον ΟΠΑΠ που δίνετε λεφτά, κρατικά λεφτά για να τα για ιδίω να ωφελώς. Που κάπου ναι, δίνουν τις ενώσεις. Ναι, τα έχουμε πει 2 χρόνια πριν. Α. Από τότε που πήρανε τον ΟΠΑΠ, έχουμε πει γιατί τώρα θέλουν τον ΟΠΑΠ. Είσαι εσύ δικό μας παιδί, πάρε. Ναι. Δεν είσαι εσύ, πάρε χορηγία. Δεν είσαι τίποτα. Ναι. Έτσι. Καλά. Τέλος πάντων, δεν παίρνουμε χαμπάρι εμείς τώρα. Τι ΟΠΑΠ εδώ τώρα 2 εκατομμύρια μόλις ήρθε ο Μαρινάκης. Και έγινε αυτό με το Μελισσανίδη, τον πήρε ο ΠΑΠ. 2 εκατομμύρια θα είχαμε κέρδος κάθε χρόνο. Τα ναι. Χαρίσαμε. Πάρτε και τις και βάζει κανένα 2-4 εκατομμύρια δηλαδή. Με τι κίνησε. Να καταλάβει. Είναι 2 που δεν παίρνουμε από τον ΟΠΑΠ που λέμε πάρτε όλη τη χορηγία και λουκάρε τέτοινα. Εκεί που ξέρετε. Έτσι ναι. Όλη τη χορηγία όμως. Να τη λουκάρετε. Ναι. Και δίνουμε και άλλα 2 εκατομμύρια στην UNICEF. Για να δείτε ρε κοροϊδά τώρα. Δηλαδή τι λιγούρα σας δένει. Έτσι. Πού να φανταστείτε. Με 4 εκατομμύρια είναι το μπάτζετ σας. Αυτό μια κίνηση, 4 εκατομμύρια είναι το μπάτζετ. Όλη τη ομάδα. Για όποια ομάδα και να μιλάμε. Λοιπόν, θα δούμε τι θα μείνουν από εκείνα τα λεφτά. Ναι, που δίνουν... θέλω να πω ότι εγώ Ολυμπιακός. Ναι, μετά ρετάκι, τι δικαιολογία θα έχουν, πες μου. Εγώ θέλω, στο λόγο μου. Έχουμε κουραστεί, δεν μας έχουν σκοτήσει τον έρωτα. Μας έχετε πρίξει τα φρύδια τόσο καιρό. Εγώ θέλω να μην μπορεί να μας. Αλλά πάλι θα βρίσκουν. Θα έχουν βγάλει την ΕΠΟ έτσι όπως θέλουν να την βγάλουν με τα πραξικοπήματα. Με την κυβέρνηση την εκβιαστική. Θα είναι δικιά τους, θα καμαρώνουν. Θα καμαρώνουν στις εφημερίδες η δικιά μας η ΕΠΟ και τέλος. Και τέλος. Σου λέω εγώ το σενάριο, είναι φανταστικό. Και στην πρώτη στραβή η κατακόκκινη ΕΠΟ πάλι. Δεν σας πιάνουμε πουθενά. Γι' αυτό θα τρώτε 4 και 5. Εκεί σας πιάνουμε. Εκεί, μόλις είδατε τι έγινε και με τον Βάζελο. Σας λέμε, ό,τι και να κάνετε θα αναγκαστείτε να παίξετε. Ρε. Θα αναγκαστείτε να παίξετε. Ήρθατε, παίξατε. 3 ο Παναθηναϊκός. Έτσι. 4 η ΑΕΚ, 5 ο ΠΑΟΚ. Όποιος παίζει, μπάλα για ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτά θα έχετε. Σε αυτό είμαστε καλοί. Κάντε όλα τα άλλα εσείς. Κάντε όλα τα άλλα. Εμείς όμως θα φροντίζουμε τουλάχιστον στην έδρα μας να παίζετε 90 λεπτά. 90 λεπτά ποδόσφαιρο. Να παίζετε καθαρός χρόνος αγώνα. Αυτό θα είναι. Εμάς αυτό είναι το όπλο μας. Αυτό ήταν πάντα του Ολυμπιακού το όπλο. Ό,τι γίνεται στο Γρασίδι. Εσείς αποφεύγετε, φυγοδικείτε. Ελάτε να σας δούμε τώρα που έκανε. Να δούμε τη μάγκα Σινίκο Σαββίδης που έκανε και τον Κόκορα. Που δεν ήθελα να έρθει και στο κύπελο. Ξαφνικά να παίξουμε Ευρώπη μου, ρε. Πού να πάμε. Όχι, με το κύπελο. Ρε, που έλεγε. Δεν πάρε σκλή. Θα έρθετε και θα παίξετε, ρε. Θα έρθετε και θα παίξετε. Θα έρθετε και θα παίξετε. Κανονικά, κόσμια,
χωρίς αυτά που ξέρετε να κάνετε, όπως είτε ο Παναθηναϊκός, όπως ξαναήρθατε κι εσείς και όπως θα ξαναρθείτε. Και με ποιο λερωμένη τη φωλιά σας. Και όποτε τη λερώνετε τη φωλιά σας, να ξέρετε στο Καραϊσκάκι θα λερώνετε και το βρακί σας. Ναι, Άκη, όποτε έχετε λερωμένη τη φωλιά. Πάγαμε τη μία αγωνιστική εχθές. Ναι. Ο Πάκου δεν αθώθηκε για το μπουκάλι που ήταν. Ναι, μόνο που έφαγε αθώθηκε, αθώθηκε. Ναι, ναι, αθώθηκε. Και πάει αυτή η αγωνιστική. Κατά κόκκινη έποχη, κατά κόκκινη έποχη. Και ρωτάω τους ρε. Έπαιζε πάω Ολυμπιακός, πάω στο Καραϊσκάκι. Και κάναμε εμείς αυτά που κάνατε εσείς, που δόξα τω Θεώ, εμείς οι Ολυμπιακοί αγαπάμε την ομάδα μας, εσείς δεν την αγαπάτε. Ποια ρε, και δόξα με τι μολύθηκε ο Μπερμπάτοφ. Και έκανε ο Ολυμπιακός την ίδια ποινή με τον Πάο. Που έφαγε. Θα ήταν αδική. Θα λέγατε εσείς παοκτήτες, όχι μωρέ, αδικά τους τιμωρήσανε. Θα το λέγατε. Δεν θα ήταν δίκαια η τιμωρία. Τότε πού ο Ολυμπιακός έχει επενέβει και λέτε να είναι άδικη η τιμωρία σας. Τώρα σου πω εγώ ποια είναι. Πού έχει επενέβει ο Ολυμπιακός, πού. Μπαίνετε μέσα, είπαν εκεί μπαίνουν κάθε χρόνο μέσα. Και λένε, ό, μας αδικεί ο, πώς το λένε, ο... Κάθε χρόνο, σε 9 μήνες έχουν σπάσει το γήπεδο, δύο φορές. Δηλαδή, σκέψου το, εσύ σαν Ολυμπιακός, ναι, ναι, σκέψου ό,τι ομάδα και να είστε ο καθένας, έτσι, δεν λέμε από αυτό. Νοέμβριο με Φεβρουάριο, νομίζω. Έτσι, σε 9 μήνες ναι. Να έχω κάνει εγώ το γήπεδό μου που με άρρωστο, ναι, ρε, και με παρεναϊκάρα, ρε, και πανάπα και το έχω κάνει και μαδιό. Δύο φορές από την πολλή πρόοδο και από την πολλή υγεία. Έτσι. Ο υπουργός βέβαια δεν τα βλέπει αυτά. Έξερε να λέει ο Φάρος και ο Φάρος. Που λέει και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, του Κοντώνη, κλείστε 13 μωρέ. Ναι, μόνοι τους. Συνεννοείται. Και μην σας κάνει κάτι αβάντες για να εσωφαρίσει. Και φταίει ο Ολυμπιακός γι' αυτά. Άσε να ρε, γιατί άμα μείνουν οι άλλοι έξω από τα play-off και θα έρθει. Σας πήρε 9 που οι μισοί θα φύγουν το καλοκαίρι. Ρε, είναι σε θέση, να μιλήσουν για μας, μάλλον. Δεν γίνεται. Που βρήκατε τώρα εσείς πάνω εκεί 4 θέματα μέσα σε μια εβδομάδα για να έχετε κάτι να γιορτάσετε. Θα σας πω ένα έτσι να πω. Ξαφνικά πριν 20 χρόνια, άκου τώρα. Ναι, τι έγινε. Που εγώ πρέπει να το πω αυτό, όχι εσείς. Δηλαδή πρέπει να πω εγώ το 63-64 πήρα το βαλκανικό κύπελλο. Πήραμε κύπελο στα Βαλκάνια, από τότε ήταν Ευρώπη τα Βαλκάνια. Δηλαδή ήταν σαν να παίρνει ευρωπαϊκό κύπελο. Λέτε τώρα εσείς πάνω εκεί για να βρείτε κάποιον να γιορτάσετε κάτι. Πριν 20 χρόνια κερδίσαμε ένα 0 τον Άγιαξ. Ναι. Χέστηκε και φορά τα σταλιώνει. Ήρθε εδώ και σα έβαλε 3. Στο δεκάλεπτο 2. Πάει αυτό. Όχι μόνο αυτό, κάτσε. Πάει αυτό. Όχι, έλα, βάλε μια νοτελεία εδώ πέρα πάνω στην επέτειο αυτή. Λοιπόν, εντάξει λέει η επέτειο αυτή. Την ίδια μέρα ξέρετε τι επαιτείο έχετε που το γυρίσατε με τη Βέρεια και κάνατε σαν κατσίκια. Κοιτάξτε την τότε περίοδο, ναι, και κοιτάξτε και την τώρα. Τότε πανηγυρίζατε έστω, ναι, που κερδίσατε τον Άγιαξ. Τώρα πανηγυρίζατε που κερδίσατε τη Βέρεια. Πολύ πρόοδο. Συνεχίστε έτσι. Βάλε, ναι, έχει μια αξία τότε. Α, το πάω έτσι. Δεν είχατε ένα λόγο, ναι. Αλλά τότε είχατε το λόγο να γιορτάσετε. Όταν κερδίσατε ένα 0. Τώρα μετά από 20 χρόνια, ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Εδώ έχουμε ξεχάσει τις βάκες του 21 να γιορτάσουμε. Μόνο την 25η γιορτάζουμε, την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε. Έχουμε ξεχάσει μανιάκι, διαδρανάκια, όλα αυτά να τα γιορτάζουμε. Και εσείς θυμάστε την Παναθηναϊκή. Θυμάστε το 0-1 στη... ένας λόγος. Πάμε στο δεύτερο. Ξαφνικά, πόσα χρόνια έχει πεθάνει ο Πούσκας ο συγχωρεμένος και ο Θεός συγχωρέστον. Τι έγινε. Πω να τιμήσουμε τον Πούσκας. Να έχεις έτοιμο το βίντεο. Το Πούσκας που μας πήγε στο Γουέμπλεϊ. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος, βρήκαν ένα προπονητή. Άλλη γιορτή, δύο. Η τρίτη γιορτή, κάτσε. Η τρίτη γιορτή πριν ένα μήνα. Τι έγινε. Όχι. Τι ήταν. Περίμενε εκεί. Το Γουέμπλεϊ, πήγατε στον τελικό. Που το λέτε και Champions League, δεν είναι Champions League. Το αθλητηριόν είναι. Στον Κρόι. Ναι. Στον Κρόι που του φίξατε το χέρι. Ναι. Ρε, και καλά ότι φάγαμε ψωμί και αλάτι με τον Κρόι. Ότι έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια. Άλλη γιορτή αυτή. Ρε, δεν λαμπού. Δηλαδή πήγατε και τόσο τελαραβαράκι στον Κρόι και τον έφε εκεί. Και καλά είχαμε τριβή. Ούτε που σα ήξερε, ούτε που ήθελε να σα ξέρει. Ρε τι έγινε. Άλλη γιορτή βρήκατε να κάνετε. Ναι. Και βγάλετε και εκείνους τους παλεμάχους. Τα 9 μέρα του Κρόιφ. Βγάλετε και τους παλεμάχους που μετά το Γουέμπλεϊ, θέλω να θυμάστε τι έχει γίνει. Μετά το Γουέμπλεϊ, αυτή η μεγάλη ομάδα με 4 παιχνίδια πήγε τελικό.
Για να πάω τελικό εγώ Ολυμπιακός, εμείς οι Ολυμπιακοί, θέλουμε να δώσουμε κάποια 20 παιχνίδια. Λοιπόν, πάει αυτό. Τον επόμενο, όταν ήρθα το Wembley, αρχίζει το πρωτάθλημάκι μου, ναι. Ολυμπιακός. Προακτής. Επόμενη χρονιά, Ολυμπιακός. Την επόμενη χρονιά, Ολυμπιακός. Έλα. Την επόμενη, Ολυμπιακός. Στην Ευρώπη τι κάνανε την επόμενη. Τίποτα, ξαφανίστηκαν. Ούτε τη μεθεπόμενη. Τίποτα. Ρε φιναλή. Αυτοί οι μεγάλοι παίχτε. Τελείωσε το φάρι. Δεν πας και τελείωσε. Πάτε το φάρι. Πάτε και το βίντεο να δείτε πώς πήγατε στο Wembley. Τι γι. Πού λέμε ψέματα. Και τι πάντα γιορτάσετε ρε. Παλιά μας είχατε ζαλίσει πάλι τα φρύδια. Ο πρωταρχητής παντοτινός όλα τα σπόρα πώς το λένε. Ψηρίζει ο κύριος με τα σφυριχτράκια. Έχετε και αυτό το ύμνο. Δίλι, πλέκει κόρη το μαντίλι. Ακούστε ύμνο που έχετε. Που δεν έχετε να κλάψετε. Πάμε τώρα σε αυτό που έχετε μόνιμα. Πού είσαι πρωταθλητής. Στα τελευταία 5 χρόνια, στα 4 ομαδικά αθλήματα του ερασιτέχνη, σας έχω πάρει 50 κύπελλα. Και δεν έχετε πάρει ούτε ένα. Ούτε ένα αριθμητικό. Ούτε ένα. Ένα ο Μιχαλαριάς, τίποτα. Ούτε ένα. Και να μην ξεχνάτε ότι αυτό το πόλο που έχετε, γυναικών δεν έχετε, των ανδρών που έχετε, δεν έχετε ούτε ένα πρωτάθλημα και δεν έχετε νικήσει ποτέ τον Ολυμπιακό. Και τολμάτε και τραγουδάτε πρωταθλητής σε όλα τα σπορ παντοτινή, πώς το λέτε. Μπράβο σας. Μέσα στην τιμιότητα είστε. Εγώ έτσι και ήμουν ο παδός, είχα τέτοιο ύμνο στην ομάδα μου, θα πήγα να του σπάγα το κεφάλι αυτού με σαϊχεία που το βάζε στο καρεσκέ και το σπάγα το κεφάλι όλο. Και θα πήγα να βρίσκα και τον τραγουδιστή να τον έσπαγα και αυτό στο ξύλο. Και το συνδέτει όλα τα πιάνα στο κεφάλι, ναι. Κουλάρα και τέτοια. Και έχετε την τέτοια να βγαίνετε και να λέτε. Πού από πού. Ποιο τραγουδάει τον ύμνο, ο άνθρωπο ορχήστρα. Ο Ρουβάς της εποχής. Πώς το λέγανε και εμένα. Όχι με ενδιατή. Πώς το λέγανε, όχι μωρέ. Ρε παιδί μου, δεν προσβάλλω. Βογιατζής, ναι. Ποιος Βογιατζής. Ο Βογιατζής λέγοντας. Α, ο Βογιατζής, ναι. Ναι, ο Βογιατζής. Δεν ήταν και από ότι διότι τους θερμούς. Πιστεύω, δηλαδή. Δεν το έλεγε τον ύμνο έτσι, ρε παιδί μου, μαγικά. Ήτανε pop. Άλλο, pop, τι pop. Πάρ' τον Πασχάλη τότε για pop. Άμα δες, πάρ' τον Πασχάλη για pop. Ήταν τον Ισφίνο. Ε? Και τον Ισφίνος μπορεί να το πει. Ποιος είναι. Έλα, δεν τους ξέρεις κιόλας. Κάποιος θα σου ξεφύγει. Άσε να μιλήσω κι εγώ λίγο για τέχνη, είπες εσύ στα θέατρα, άσε να πιάσω εγώ το τραγούδι. Ρε πάνε να μας τρελάνετε. Εγώ καταλαβαίνω. Ναι, μας τρελάνετε πολύ. Καταλαβαίνω τον πόνο σας. Αλλά Ολυμπιακός δεν μπορείς να καταλάβεις τον πόνο. Όχι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορείς. Δεν είναι ρε παιδιά τυχαία τα πράγματα. Έχει έρθει ο Κόκαλης, ήρθε ο Νταϊφάς, έβαλε τον Κόκαλη, πλήρωσε χρέη. Ήρθε ο Μαρινάκης, ξεχρεώνει πάλι, πληρώνει, βάζει, επενδύει. Κάνει ένα κολοσσό. Και εσείς είστε. Μέσα στην πουστιά, ο ένας ρίχνει την ομάδα του στη γάμα κατηγορία να μιλώσει 80 εκατομμύρια. Ναι, και μας κάνει και διδάγματα ήθους. Και μαθήματα ήθους. Ένα λεπτό. Οι Παναθηναϊκοί διώξανε ένα κολοσσό που λέγεται Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο οικογένεια Βαρδινογιάννη, το μεγαλύτερο. Κολοσσός. Τι να λέμε τώρα. Όχι, γιατί ήταν με τον Βγενόπουλο τώρα. Ήταν κολοσσός και ο Βγενόπουλος τότε. Που του κατσιλίκωνε και του έλεγε τραβηχτείτε για τον Βαρδινογιάννη. Εγώ όταν μιλάω για σοβαρό άνθρωπο, επιχειρηματία. Ναι, εσύ, εγώ σου λέω το αντίπαλο δέος. Λοιπόν. Αλλά θυμάμαι και αυτόν που τον είχαν βάλει πάλι κάποια ελληνική κυβέρνηση και μας κούναγε το δάχτυλο. Βγενόπουλο. Βέβαια, ναι, πήγε και στη Βουλή και μίλαγε. Όπως έχουν φέρει και το Σαββίδη. Πήγε στη Βουλή και μίλαγε. Το Σαββίδη εκεί, πάει ναι. Όλοι εκεί. Τι είναι αυτή η Βουλή, ρε πια. Άσυλο είναι. Μπε σε σκύλια, λέστε. Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο Μαρινάκης. Πού θα μπορούσε να πει, να σας πω, τι θα μπορούσε να σας πω εγώ. Τι θα μπορούσε να πει ο Μαρινάκης. Πήρα 3-4-2, δεν παίρνω μεταγραφές, πουλάω παίκτες, δεν παίρνω από το 5ο πατάρι που παίρνετε εσείς, όχι από το 1ο που αγοράζει ο Ολυμπιακός. Γράφει. Δεν βοηθάω το. Ναι, γράφει. Γράφει. Ωραία. Δεν βοηθάω τον ερασιτέχνη. Ξέρετε πόσο. Εγώ το χτυπάω συνέχεια αυτό γιατί είναι σημαντικό. Ένας πρόεδρος ΠΑΕ να βοηθάει τα αριστεχνικά αθλήματα του Ολυμπιακού. Κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει οι άλλοι. Έτσι. Δεν και βγαίνει ο Σπυρόπουλος ο δημοσιογράφος, λέω και το όνομά του γιατί τον είχα σε εκτίμηση, να πει έλα μωρέ, να καταργήσουμε καμιά δεκαριά. Όχι.
Πώς το είπε, εκεί. Είπε, δεν ξέρω. Να σου πω εγώ. Ωραία. Ο Ολυμπιακός έχει 10. Παίρνει σε 10 αθλήματα πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, ναι. Να καταργήσουμε τα 5. Ναι. Να μειώσουμε τα αθλήματα. Για να μην παίρνει ο Ολυμπιακός από τα πρωταθλήματα. Άντε. Ναι. Να μην περπατάμε για να μην κάνουμε βήματα. Μέχρι πέρυσι η ΑΕΚ ήταν. Όλοι οι ΑΕΚ ήταν στην Β και Γ κατηγορία. Ανέβηκε το μπάσκετ φέτος, ανέβηκε η ΑΕΚ. Ερχόμαστε. Ναι. Οι ίδιοι. Το βόλεϊ αντρών είναι στην Β εθνική. Και σας φταίει ο Ολυμπιακός που επενδύει, δεν είναι ξαφνικά του τα κάνουν δώρο. Εμάς, για να καταλάβετε τι μας τις πάει. Δεν γίνεται όπως θα μιλήσεις στο. Τα ξέρει αυτά, μωρό Κοντονής. Τι να. Ναι, τα ξέρει, ρε, τα ξέρει. Τα ξέρει και κάνει τον παγόνι. Άσε, ναι, τα ξέρει. Και αυτό τα και μας φέρανε τους. Ναι. Τις αδελφάρες από το μέλλον. Εμάς τι μας πειράζει σαν Ολυμπιακός. Μας πειράζει γιατί ό,τι έχουμε καταφέρει στη ζωή μας και κατά συνέπεια και στην ομάδα μας το καταφέρνουμε με κόπο, με αγώνα, με θυσίες, με μόχτο, με επιμονή, με υπομονή, έτσι. Με οικονομικό κόστος και εμείς και όλο, κάθε μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Έτσι. Και μας κακοφαίνεται όταν βγαίνει ο κάθε ξεφτυλισμένος, να μην πω τουλάχιστον, έτσι, και να λιδωρεί τον Ολυμπιακό. Και εντάξει, από τη στιγμή που δεν το. Και περιμένουμε από τουλάχιστον από τους ελληνικούς φορείς τον κάθε ξεφτυλισμένο να τον βάλουν στη θέση του. Όχι να κάνουν τον απανταδόρο του ξεφτυλισμένου. Ναι. Έτσι. Αυτό μας πειράζει εμάς και γι' αυτό θα πάνε στα τάρταρα. Όποιος θα βάζει με τον Ολυμπιακό άδικα. Έτσι. Θα αποδίδεται την πραγματικότητα. Τότε μπορεί να δείξουμε και λίγο ήκτο, όχι για να κερδίσετε τίποτα. Τουλάχιστον στα γκολ ή στις νίκες. Το λένε ρε, όταν φεύγουν οι παίκτες στο καλοκαίρι και τους παίρνουν για 6 μήνες, για 8 τέλος. Βάζετε ρε ξεφτυλισμένοι. Είναι οι παίκτες των άλλων ομάδων. Ρε βάζετε για να πάρουν τα λεφτά τους. Που δίκαια. Να σου πω τι γίνεται. Βάζουν για να πάρουν τα λεφτά τους που έχουν δουλέψει, τον κάθε έναν να κάθεται να λέει εναντίον του Ολυμπιακού και καλά και μόλις πάρει τα λεφτά του και πάει στο εξωτερικό που δεν είναι καλά. Γιατί είναι εκβιασμός. Λέει για να πάρεις τα λεφτά σου, αυτά που δικαιούσε κανονικά, πες για τον Ολυμπιακό ότι ο κακός Ολυμπιακός, διαιτησίες και τέτοια έξω και τέτοια. Το λέει και ο άλλος, θα κάνει, πάρει τα λεφτά του. Μόλις παίρνει τα λεφτά του, γύρισμα. Όχι γυρίσμα, την πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Βάλανε ρετάκι τώρα τον Πογιέ. Βάλανε τον Πογιέ. Άκου τον. Τον μπερδέψαμε γι' αυτό. Ρε εσείς. Και περιμένετε να μείνει εσείς ο Πογιέ. Ναι. Δηλαδή έχει βάλει ο άλλος τον Πογιέ να πει ότι το πρωτάθλημα πρέπει να διαλυθεί και έχετε την εντύπωση ότι εσείς ότι αυτό το άτομο, ο Πογιέ, θέλει να μείνει στην ΑΕΚ κατά συνέπεια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σε αυτό που θέλει να διαλυθεί. Δηλαδή, σαν να με προσλάβουν εμένα σε μια εταιρεία και με το που θα πάω και θα δουλέψω ένα μήνα, λέω πρέπει να κλείσει η εταιρεία. Πώς το βλέπετε, εσείς που ανησυχείτε για τον Πογγέλη. Σας ανοίγουμε και τα μάτια. Απλά μαθηματικά είναι. Δηλαδή, δεν είναι. Από κοινή λογική είναι. Βάλτε τα κάτω. Γίνεται να παντρευτεί ένας με κάποια που τη βρίζει, που να λέει έλα με την καριόλα. Και μετά να βάλει κουλούρι, δεν γίνεται. Αυτά κάνει και ο Πογγέλη. Να μην ξεχάσω να πω κάτι για το Λέτο. Λοιπόν, όλα αυτά που κάνει, καταρχήν τον είχαμε στον Ολυμπιακό και παρακάλεγε. Και τον διώξαμε. Και παρακάλεγε. Και τον διώξαμε. Όχι, παρακάλεγε. Έχω μιλήσει και στο τηλέφωνο εγώ. Ναι, ναι. Παρακάλεγε. Να ήταν φίλος με έναν φίλο μου. Όταν τον διώξαμε. Από μια πλατεία μας έπαιρνε. Που έλεγε, όσο ήταν σε εμάς, γαμώ το Παναθηναϊκό, επιλέξει το γεμάτι μια χαρά στα ελληνικά. Τελικά το διώξαμε για τους λόγους που ξέρετε, έφυγε από τον Ολυμπιακό, μας είχε ζητήσει. Ναι, πάει στον Παναθηναϊκό. Αυτά που κάνει, που φυλάει αυτό το σήμα το δικό σας, εσείς πιστεύετε ότι σας έχει αγαπήσει, ξέρετε τι δούλευμα σας ρίχνει. Είσαι ένα τύπο, ρε, σε έπιασε. Όχι, θα σου πω. Άστος. Όχι, θα σου πω γιατί. Ρε Σιάκη. Τι. Είναι σαν να έρθει, ρε παιδί μου, ποιον έχετε άρρωστο ποιον έχετε. Ρετάκι. Και να έρθει σε εμάς και να κάνει αυτά. Δηλαδή. Θα το πω. Ήρθε ο Γραμμός στον Ολυμπιακό. Ένα καλός παίκτης. Ο Αντωνίου. Όχι, ο Γραμμός, ο Χάρης ο Γραμμός έξω δεξιά. Ναι. Καλός παίκτης ήταν τότε. Ήρθε ο Αντωνιάδης. Δεν κάνανε αυτά τα πράγματα. Δεν κάνανε αυτά τα πράγματα γιατί είχαν παίξει ο Παναθηναϊκό.
Θέλω να σας πω με λίγα λόγια ότι σας δουλεύει, τον έχετε για παιχταρά αυτό το... τον είχανε... Όχι, να το, για να σου δώσω να καταλάβεις, άκου να σου πω. Για να το καταλάβετε αλλιώς. Θα σας πω τι λέει ο Σισε, τι λέει ο Λέκο, α, ναι, όταν πηγαίνει εκεί στους φίλους του. Σου λέει πια ομάδα, εκεί με τους μαλάκες είμαι μόρε. Πάω και κάνω λίγο το... Τι λέει ο Γκαρσία, έτσι, η ίδια συνωμοταξία είναι αυτή όλη. Πάω και τους κάνω λίγο τον κόκορα, λέω βρίζω και τον Ολυμπιακό, πέφτουνε τα λεφτά, δεν τρέχει τίποτα, δεν υπήρχε βέβαια σε εγώ να βρω συμβόλαιο πουθενά και έχω πάει εκεί και είμαι ήρωας, βρίζοντας. Έτσι, αυτό. Αλλά την κατάληξη ποια είναι. Δηλαδή τα καταλάβουν οι φίλοι του Σισέτου, λέτε, τι μαλάκες είναι αυτοί που έχει μπλέξει εκεί πέρα. Αυτό, ότι θα δουλεύει. Αυτό κάνουμε. Και τι νομίζετε ότι τώρα, ναι, θα πάμε στα διάλειμμα. Και τι νομίζετε ότι που ήρθε σε εσάς πάλι έχουμε ζηλέψει εμείς, ε. Ναι, ζηλέψαμε. Εμείς είχαμε Μυραλά, Βάις. Ναι, ζηλέψαμε τα κιλά. Καστίγιο, Τζιοβάνι. Και φύγανε και φύγανε τώρα. Και να είναι καλά ο πρόεδρος και ο κόσμος του Ολυμπιακού που του χρόνου θα ξεπεράσουμε τα 22.000 διαρκεία. Έλα, πάμε τώρα σε άδεια. Πάμε σε διάλειμμα. Στον Πειραιά που όλο και αυξάνονται. Τον Μπάμπι το φούρνο, τον Μπάμπι το μερσί. Το... Με τα πιο ωραία γλυκά. Το νάκαρο με το... στο Motor France. Με τα... Ναι. Τι είναι. Ναι. Συνεργεία αυτοκίνητο. Ναι, φοβερός μηχανικός. Γάλα το ξέρει. Εδώ την πήγα. Κάρτα αυτή κόκκινη. Αυτή είναι η χρυσή. Η κόκκινη. Δεν μπερδεύσει καλά. Πάρε μια κόκκινη. Ναι. Τι ξεχάσαμε τώρα. Τα κλέφισε το τουριστικό γραφείο. Φοβερά ταξίδια. Και τη μπουτίκ του μπάσκετ. Το... Φοβερός ο Φίλιππας και ο Παναγιώτης. Έτσι και το, πάνω απ' όλα τα ρούχα του Ολυμπιακού. Έτσι, ναι, η Αντίτας όλα αυτά. Νάικ. Μπάσκετ. Νάικ, ναι, μπάσκετ. Και Αντίτας. Το φίλο μου τον Τόλι, εκεί. Ναι, απλά δεν είναι σπόνσορες. Ναι, ρε παιδί μου. Επειδή μιλάγαμε για σπόνσορες, κάτσε, μην παίρνει τη δόξα κι άλλη. Φοράει ο Ολυμπιακός αυτή την εταιρεία. Ναι, άλλο, το ξέρουμε αυτό, ναι. Άλλο. Μιλάγαμε για τους πόσες, θέλω να πούμε τώρα για τις εταιρείες, είναι η Puma, είναι η Adidas, είναι τόσες εταιρείες. Να πω κάτι άλλο, που μου στέλνανε το μήνυμα στο κινητό. Εισιτήρια, παιδιά, είναι στο τμήμα μελών. Έτσι, που είναι μπροστά στη θύρα 17, το τμήμα μελών. Μπροστά στη θύρα 17, από αύριο στο Καραϊσκάκι. Και από τα γραφεία του Εραστέχνη. Πλατεία Αλεξάνδρας. Ναι, ναι. Πλατεία Αλεξάνδρας. Βέβαια. Πλατεία Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού, ναι, πια λέξε. Ναι. Θα το ονομάσει. Αυτά τα γραφεία που υπάρχουν στον Πειραιά, μέσα στη θάλασσα. Εκεί. Ναι, μέσα στην Αλμύρα. Πρέπει να φτιάξουμε και άλλα ράφια. Τι ράφια. Πέρασα από αυτές, από εκεί, από πώς τα λένε. Έχουμε πρόβλημα χώρου. Άλλα δύο κύπελα βρήκα. Πρέπει να αρχίσουμε να τα λιώνουμε, ρετάκι. Τι να κάνουμε. Όχι. Δεν χωράμε. Δεν θα ποτέ. Α, μια και λέμε για κύπελα. Όχι. Πρέπει με το πρωτάθλημα αυτό αρχίζει Τετάρτη Παρασκευή με τον ΠΑΟ. Με το καλό θα έρθει και αυτό στον Πειραιά. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Πιστέψτε με, μάγκες. Θέλω να σας γίνει έμονη ιδέα. Του χρόνου το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο το θέλω όσο. Σαν να μην έχουμε πάρει κανένα. Γιατί, Τάκη μου. Ειλικρινά και έτσι με την μπάλα με πιάνει μια τρέλα. Γιατί πρώτον έχουμε την καλύτερη ομάδα και δεν βλέπω αυτή να βάζουν και θα έχουμε και πάλι. Χρόνο, ναι. Πάλι δίκαια θα το πάρουμε, αλλά θα ήθελα να βάλετε λεφτά να το ξαπάρουμε πάλι εμείς. Πάλι εμείς θα το πάρουμε. Όπως το πρωτοδρύει της όπου και να παίξουμε σε μάτρες, σε σαλόνια. Το λάθος που κάνετε εσείς οι προέδροι των άλλων ομάδων είτε, είναι, δεν ξέρετε, το πόσο φανατικός Ολυμπιακός είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Όχι, να το πω με λίγα λόγια. Δεν ξέρετε που έχετε και μπλέξει. Και τι σας περιμένει. Που έχετε μπλέξει. Και δεν πρόκειται να σας πούμε κι άλλα. Δεν είναι ανοιχτό. Όχι, δεν θα τους απογοητεύω μόνο. Εσείς, ανοιχτό βιβλίο είναι αυτά που κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν κάνει τίποτα. Απλά όλα αυτά προϋποθέτουν και λεφτά. Ναι. Εντάξει, αγάπη, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο, αλλά πρέπει και λεφτά. Στην δηλαδή και λεφτά, πώς. Όλοι να πληρώνουν. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι, άμα πας, πληρώνουν όλοι. Όλοι. Δεν έχει ούτε τσάμπα, ούτε τίποτα. Δεν και όποιος να... πετάξει το μπουκάλι που πετάχτηκε πριν 3 χρόνια στον Αναστασίου, κακός βέβαια, του πήραμε το διαβατήριο. Του πήραμε το διαρκείας. Του πήραμε το διαρκείας. Ενώ εσείς. Αντί να τους πετάξετε έξω από τους που κάνουν επεισόδια στην ομάδα σας,
Πώς να τους πετάξουν έξω, ρε Τάκη, αυτούς βάζουν οι ίδιοι, να τους πετάξουν έξω, γίνεται να τους πετάξουν έξω. Αυτά που μου που κάθεται και τσαμπουνάει ο ένας και ο άλλος εδώ πέρα και μας κοροϊδεύουνε. Και δεν υπάρχουν μηδενικά συμβόλαια. 100 με 120 εκατομμύρια στην εξαετία έχει δώσει ο Μαρινάκης στην εφορία. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός, ναι. Ο πρώτος Ολυμπιακού τα δίνει. 120 εκατομμύρια. Ολυμπιακός, σαν εταιρεία τα έχει δώσει. Ναι, ναι. Ολυμπιακός, ναι. 120 εκατομμύρια. Τα είδατε και προηγουμένως εδώ τα ρεπορτάζ. Τι να δώσετε, τώρα σου λέω, άσε με τα κοιτάω, πού έχουμε... και εκεί είναι που τρελαίνεσαι και στεναχωριέσαι, όχι στεναχωριέσαι, και τσατίζεσαι και οργίζεσαι. Ναι. Τι λες τώρα, έχει μία αντιμετώπιση αυτή, μία ομάδα έχει αυτή την αντιμετώπιση, που... δηλαδή το μόνο που έχει κάνει κακό είναι ότι προδεύει. Είναι μεγάλο έγκλημα, ρε Μάγκες. Να προοδεύεις την Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα της κρίσης. Ναι. Στην Ελλάδα της κρίσης. Την πτωχευμένη Ελλάδα. Είναι κακό να προοδεύεις. Είναι πολύ κακό, όπως αποδεικνύεται. Είναι κακή η πρόοδος. Μην ακούτε τις κυβερνήσεις που θέλουν ανάπτυξη και τέτοια. Τι ανάπτυξη, προς τα κάτω θέλουμε. Το δείχνουμε. Αν είναι εικόνα. Το ποδόσφαιρο, για να πω και κάτι άλλο. Ο κόσμος ο πολύς. Δεν ξέρει ούτε ισοδύναμα, ούτε μνημόνια. Τα ξέρει. Ρε, ρε παιδί μου, τα ξέρει. Τα πληρώνει την τσέπη του Ρέγκη. Πού δεν τα ξέρει. Ρε. Ναι, ρε Τάκη μου, ναι, φτάνει και τα ξέρει. Τα καταλαβαίνει μάλλον, δεν τα ξέρει. Τα καταλαβαίνει όταν έρχεται η στιγμή να πληρώσει. Τα ξέρει όταν πάει και πληρώνει. Ναι, μπράβο. Όταν έρχεται η στιγμή να πληρώσει, τα μαθαίνει θέλοντα και μη. Και τα μαθαίνει και καλά, λοιπόν. Αλλά για να βγάλει γραμμή ο πολύ ο κόσμο. Τα πολιτικά αυτά δεν τα ξέρει, ρε Τάκη, τι γίνεται τα μαγεία. Έτσι. Αλλά τι γίνεται, πώς βγάζει η γράμμη. Το ποδόσφαιρο όμως είναι πολλοίς κόσμος που το ξέρει καλά. Πάρα. Και βλέπει. Πώς λειτουργείται, πώς λειτουργεί η κυβέρνηση. Όχι, κάθε κυβέρνηση, ρε παιδί μου, δεν λέω για αυτή. Τώρα επειδή είναι αυτή, λέμε για αυτή. Ναι, βέβαια, γιατί δεν λέγαμε για την άλλη. Έτσι. Η κάθε κυβέρνηση πώς λειτουργεί βάσει πάνω στο ποδόσφαιρο. Και από εκεί βγάζει συμπέρασμα και για τα άλλα. Και για τα οικονομικά και για την εξωτερική πολιτική και για την εσωτερική πολιτική, για όλα. Για όλες τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης. Λοιπόν, αν πάρουμε παράδειγμα από το ποδόσφαιρο που πολλοί κόσμος παίρνει παράδειγμα, διαπιστώνει ότι έχετε κάνει μπάχαλο παντού. Έτσι. Γιατί το ποδόσφαιρο το ξαναλέω, για να το καταλάβετε κι εσείς. Το ποδόσφαιρο το αντιλαμβάνεται. Ξέρει τι γίνεται, ξέρει το αντικείμενο. Ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα, όλων των ομάδων, το ξέρει το αντικείμενο. Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι γίνεται. Ξέρουν τι παιχνίδι παίζετε και βλέπουν και τη στάση σας. Έτσι. Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα έχετε κάνει μαντάρα σε όλα. Ότι δεν έχουμε ελπίδα πουθενά. Μακάρι. Να μας διαψεύσετε όλους. Δεν θέλουμε εμείς το κακό της Ελλάδας, ούτε του ποδοσφαίρου, ούτε τίποτα. Το καλό της Ελλάδας θέλουμε. Και πολλοί Ολυμπιακοί σας έχουν ψηφίσει. Και όπως σας έχουν ψηφίσει, μια που ήταν πολύ Ολυμπιακοί αυτή τη Α και τη Β Πειραιά, όλοι οι βουλευτές, τώρα τους έχουμε δει σε μια αμούγκα. Την επόμενη φορά, μην παρεξηγηθείτε, άμα δείτε εδώ φόντο, αντί να έχει τη θύρα 7, τα ονόματα των βουλευτών. Τους οποίους τους έχει ψηφίσει συντριπτικό ποσοστό φιλάθλου του Ολυμπιακού και τώρα σιωπούν. Έτσι. Καθαρές εξηγήσεις. Τι ζητάει ο Ολυμπιακός, Ράκη. Τίποτα. Και δεν διεκδικείται το δίκιο του. Βγαίνουν οι απατεώνες, κάτι απατεώνες βουλευτές της Θεσσαλονίκης και διεκδικούν το άδικο του καθενός. Έτσι. Και εσείς ντρέπεστε να διεκδικήσετε το δίκιο του Ολυμπιακού. Εδώ θα δείτε τα ονόματα. Τι ζητάει ο Ολυμπιακός. Πλάκα. Πλάκα τα ονόματα, αλλά θυμάται και ο κόσμος, έτσι. Δεν είναι. Όχι, ρε. Μάγκες και κυρίες και κύριοι, γιατί είναι και γυναίκες ψηφισμένες. Να πάρετε τα κομμάτια. Να πάρετε τα κομμάτια του δικαίου. Ντρέπεστε. Θα ντραπούμε κι εμείς. Θα λέμε αυτοί εδώ ντρέπονται να υποστηρίξουν το δίκιο. Δεν είναι καθαρή εξήγηση. Δεν ήρθατε και μας που λέγατε Ολυμπιακό Φροσύνη. Όταν ήταν να πάρουμε τους ψήφους σας. Έτσι. Υποστηρίξατε πουθενά. Ωραία, εδώ στην ανάπτυξη. Τίμια πράγματα. Έτσι. Στην τελική ο Ολυμπιακός συζητάει. Το δίκιο. Σαν Ολυμπιακός συζητάει. Να επενδύσουν οι προέδροι των άλλων ομάδων, να πληρώνουν την εφορία όπως συμπληρώνει ο Μαρινέξ, 100 εκατομμύρια και πόσα είναι. 100 και πάνω είναι σίγουρα. Να πληρώνουν και αυτά τα ίδια. Να επενδύσουν και όποιος είναι καλός να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό ζητάει ο Ολυμπιακός. Και εσείς να υποστηρίζετε το δίκιο. Αυτό ζητάει ο Ολυμπιακός.
Βγαίνει ο Κουίκ που μου έρχεται και στο σεφ. Εσείς μια και λέτε για εγκλήματα της διαιτησίας. Μήπως είδατε το παιχνίδι εχθές της Ρεάλ, τον γκολ που ακυρώθηκε. Προχθές. Εχθές, το Ρεάλ, εχθές. Πότε μωρέ. Κυριακή, πότε τον. Κυριακή δεν έπαιζε εχθές η Ρεάλ. Ό,τι πεις. Παιδιά, χθες δεν έπαιζε η Ρεάλ με την Μπαρσελόνα. Η Ρώμα, Σάββατο, Λάτσιο. Ωραία, Σάββατο. Ωραία, του Ολυμπιακού λοιπόν, πετυχαίνει μόνο, άσε άλλε ομάδε. Ναι, ωραία. Ακυρώθηκε και με τον γκολ που δεν έπρεπε να ακυρώθει. Το πέναντι που δεν έδωσε στη, κατά τη Λέστερ, το είδατε. Υπέρ τη Σαουθάμπτον. Το είδατε. Δεν μπήκανε μέσα, δεν τα σπάσανε, δεν κάνανε τέτοια. Θέλω να σα πω ότι κι αλλού γίνονται τέτοια λάθη. Και χειρότερα, λάθη. Χειρότερα. Και σα είπα και πριν μισή ώρα κάτι. Ο Ολυμπιακό έχει πάρει 11 πέναντι. Ο Παναθηναϊκός 6-6, ο ΠΑΟΚ 5 η ΑΕΚ νομίζω, ή 5 ο Παναθηναϊκός. Καλά, έχει πάρει αποβολές η ΑΕΚ. Ναι. 5 πέναλτι παραπάνω Ολυμπιακός. Το οποίο κανένα πέναλτι δεν έχει πάρει τους 3 βαθμούς με κύριο τον πέναλτι που λέτε. Και ο Ολυμπιακός μπαίνει κάθε 2 λεπτά στην περιοχή. Και εσείς μπαίνετε κάθε ημίχρονο. Κύριε Μακ, που ξέρεις και μπάλα. Ναι, άκου τώρα. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ πέρα, εσείς που μας βλέπετε, ό,τι ομάδα και να είσαστε, θα σας κάνω εγώ ένα απλό τεστ. Έτσι. Το πιο απλό που υπάρχει. Πείτε μου, όχι, προσπαθήστε να σκεφτείτε που έχει ευνοηθεί την τελευταία τριετία Ολυμπιακός. Σου λέω εγώ την τελευταία τριετία. Όχι, εξαετία, πες, σε 10 χρόνια. Πουθενά, ξέρεις τι θα μου πείτε, ακούστε τι θα μου πείτε. Και εσείς, την Τρίπολη θα πείτε. Όχι, θα πείτε το τελικό του κυπέλου με τον Αστέρα που έκανε ο Μανιάτη στο χέρι. Δηλαδή που το... Ποιο χέρι, θα το κάνω εγώ. Περίμενε, περίμενε. Είναι. Τι να κάνεις, είναι, είναι το τέρμα αυτό εδώ, το τέρμα αυτό και ο Μανιάτη είναι έτσι. Και χτυπάει μπάλα εδώ. Εδώ δεν έκανε έτσι ο Μανιάτης. Δεν ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος. Δεν ήταν όπως ο παίκτης της Ρεάλ. Ρομπέρτο Κάρλος. Και ήταν αδική αυτή. Ναι, άλλο, για να μην ξεφύγουμε από αυτό. Άμα τα παρατηρεί, άμα τα βάλετε κάτω, το ακόμα σκέφτεστε να δείτε που έχει εννοηθεί. Ναι, ναι, εσείς μπορεί. Οι ίδιοι που μας βλέπετε. Ευνοήθηκε με τον καπνογόνο στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Ναι, ρε, άσε με, ρε, τώρα σου λέω δεν μπορούν να βρούνε. Ρε κατά κόρον δεν λέτε. Αυτά δεν βομβαρδιζόμαστε. Και εσείς και εμείς όλοι, κοινή γνώμη, δεν λέγεται, δεν υποτίθεται ότι είμαστε. Και είμαστε. Πείτε μου, ρε, ακόμα σκέφτεσαι ρε Βάζελε, ακόμα σκέφτεσαι ρε Αγγζή που ευνοηθήκαμε, ακόμα σκέφτεσαι ρε Παοτζή ναι, που ευνοηθήκε ο Ολυμπιακό. Θα σκέφτεστε πολύ ακόμα γιατί παιδί, δεν έχει ευνοηθεί που. Ένα λεπτό, εντάξει, εκεί. Και άμα βρείτε μία φάση, στα 6 χρόνια τελευταία σας λέω εγώ, ο μέσος όρος των βαθμών που παίρνει η διαφορά του Ολυμπιακού με το δεύτερο είναι 20 βαθμούς. Κάθε χρόνο 20 βαθμούς παίρνει ο Ολυμπιακός μέσω όρο κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Θα σου πω κάτι. Την 17, την 19, την 15, φέτος το βάλουμε 30. Για να μην ξεφύγουμε και από τους πολιτικούς. Δηλαδή, ναι, θα το πούμε. Πού έχει ευνοηθεί ο Ολυμπιακός. Πότε είχατε παίκτη σαν τον Καρεμπέ εσείς, σαν τον Γιωργάτο, σαν τον Τζόρτζεβιτ, σαν τον Τζιοβάνι. Λένε τη μισή αλήθεια. Εσείς. Λένε τη μισή αλήθεια. Την αλήθεια. Ναι, την κανονική. Επειδή τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν... Λένε τη μισή αλήθεια σε μετά. Θα χαλάσω... Δεν μιλάνε για την ταμπακέρα. Ναι. Δεν μιλάνε. Έχεις ακούσει ποτέ κανένα να μιλήσει για ποδόσφαιρο, να σου μιλήσει ποδοσφαιρικά. Ναι. Πάμε στους πολιτικούς παιδιά. Ελά, σου πω, έχω μία αίσθηση. Μου έρχεται το κουίκ στο σεφ. Ναι. Τι έρχεσαι να κάνεις, ναι, σωστό, μπράβο. Πού είναι να πάρεις τα κομμάτια του Ολυμπιακού. Ντρέπεσαι να μιλήσεις για τον Ολυμπιακό. Προς Θεού, δεν έχω εγώ κάτι με τον άνθρωπο, τα έχω εγώ όμως και με όλους. Ντρέπεστε να μιλήσετε υπέρ του Ολυμπιακού. Γιατί ντρέπεστε. Και μου κάνεις και τον Ολυμπιακό. Ναι. Εδώ φύλαγε η βάση του Ολυμπιακού βράζει. 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 Από την αδικία είναι ο κόσμος εξοργισμένος. Κατά την ανισονομία και τις πουσκές που μας κάνετε. Πού είσαστε ρε Κουίκ, λέω έφερα ένα παράδειγμα, επειδή είσαι και γνωστός. Και σε έχω χαιρετήσει και μιλάς και με τον Τάκη και τέτοια. Πού είναι ρε να πάρετε τα κομμάτια του Ολυμπιακού, του δικαίου. Ντρέπεστε, θα ντραπούμε κι εμείς. Πάμε και σε ένα άλλο όσον αφορά την τιμωρία του Ολυμπιακού που φάγε μια αγωνιστική χτες. Και μία πριν λίγο καιρό. Βγαίνουν οι βουλευτές του ΠΑΟ και λέει άδικη τιμωρία που έχουν σκοτώσει όλη την κοινωνία. Βγείτε ρε και πείτε άδικη τιμωρία του Ολυμπιακού για να πήρα. Τι έχει. Ξέρετε ποιος τιμωρήθηκε. Δεν είναι μόνο 100.000 εσείς πράξεις, 150 πόσα έχασε ο Ολυμπιακός. Πού είναι λεφτά για τον Ολυμπιακό. Εσείς 150.000 πρέπει... Γεια σου Βαγγλή. Λοιπόν, η τιμωρία που εγώ στεναχωρήθηκα υπερβολικά δηλαδή είναι ότι το Καραϊσκάκη ήταν άδειο και τα παιδιά της θύρας 7, όλοι οι Ολυμπιακοί που έχουν πάρει διαρκές, τα 22.000 διαρκές, που δεν υπάρχουν λεφτά. Έλα μωρέ, δώσε ένα 500. Δεν υπάρχει, από εστέριμά μας το έχουμε βάλει. Και άμα δεν πάω και πέντε αγωνιστές δεν πειράζει. Από εστέριμά μας.
Αυτό με στεναχώρησε εμένα. Που τιμωρήσατε το λαό του Ολυμπιακού. Ρε, ήτανε παιδάκια, ρε, από τα σχολεία, ρε, ξεφτυλισμένοι. Ρε, ξεφτυλισμένοι. Ήτανε παιδάκια, ρε, από τα σχολεία. Που περιμένουν μια Κυριακή να πάνε να δουν τον Ολυμπιακό ή οποιοδήποτε ποδοσφαιρικό αγώνα. Ρε, ξεφτυλισμένοι. Για τις σκοπιμότητες. Επειδή είναι εγκληματίες ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός στον ίδιο τερβά. Ρε, απατεώνες και μου λες δεν υπάρχουν σκοπιμότητες. Υπάρχουν. Μόνο σκοπιμότητες. Έλα, ας πω, επειδή πάμε να φορτώσουμε πώς το βλέπεις, να το σώσουμε τώρα σήμερα. Τι θέλεις. Τίπα, αφού εντάξει είμαστε. Πάμε να φορτώσουμε τώρα. Πώς, τι ωραία, κάτσε, άμα έχουμε, Έχουμε 10 λεπτά. Κάτσε, ρε. Άντε, κάθομαι, θα με κρατάς, θα κλώτσα από κάτω. Δεν κλώτσαω, έχω και πάθει την ψήξη γάμω τα παράθυρα. Λοιπόν, Βοριάς, από το σπασμένο μου το τζάμι. Του τέτοιου, του κάτω. Το έχουμε, το βίντεο αυτό, λοιπόν. Ποιο? Τι θες να κάνω. Προηγουμένως, τι παίξαμε. Τι γήπεδο, τι βίντεο. Αυτό είναι, περίμενε να το πω. Ωραία, ωραία. Τι κάνω σε ένα αγνία μου, ρε, εκεί. Τι ένα αγνία, αυτά ξέρεις, το βίντεο νούμερο 4. Για να δω. Με τις πρόσφυγες, ρε, αυτό που έδειξε το... Είδες που το ήξερες. Εντάξει. Δεν το έξερε εδώ μέσα στο... Εντάξει. Project. Πάμε. Λοιπόν, και καλή... Καλά που υπάρχουν τα ευρωπαϊκά κανάλια. Πώς λέγονταν αυτά εκεί. Euronews. Και βλέπουμε τις δράσεις του Ολυμπιακού με τους πρόσφυγες. Γιατί με τα ελληνικά κανάλια υπάρχει απαγόρευση. Όχι μόνο αυτό, βλέπουμε και το σήμα του Ολυμπιακού. Υπάρχει απαγόρευση. Βλέπουμε κάτι πρόσφυγες και άμα φοράνε καμιά μπλούζα του Ολυμπιακού ή κανένα μπουφάν του Ολυμπιακού, εστιάζουν στο κεφάλι. Υπάρχει εντολή, μην τύχω και δείξουμε το σήμα. Δηλαδή αυτή την προσπάθεια να την υποβαθμίσουμε. Μην φανεί Ολυμπιακός, έτσι. Μην τύχω και δείξουμε που πάλι έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός. Ευχαριστούμε το Euronews και κάθε αντικειμενικό κανάλι που αποτυπώνει, που κάνει αυτό που είναι ο προορισμός του, δηλαδή και το λειτουργήμα του της δημοσιογραφίας, να αποτυπώνει την πραγματικότητα και όχι να έχει κατασκευαστεί για να σε σπηλώνει και να λασπολογεί. Έτσι. Τα είδαμε αυτά. Ναι. Και μια που μιλάμε για κανάλια, πόση ώρα θέλουμε ακόμα, ρε. Έχω αγωνία, ρε. Θέλω να τελειώσουμε να δω τον άλλον. Τι αγωνία έχεις. Να δω τον άλλον, άμα πει για το πρόστιμο που έφαγε τις συκοφαντικές δυσφημίσεις. Έφαγε πρόστιμο. Δεν έφαγε. Εδώ βουήξανε. Όχι βουήξανε. Δεν βουήξε κανείς. Μόνο ο Γαύρος το έγραψε, ναι, και κάποια site. Ναι, ποιο, η άλλη γαργάρα. Για τις συκοφαντικές δυσφημίσεις, για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Και ενάντια, απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Και έρχονται κι άλλες. Και τολμάει... Γι' αυτό έχω αγωνία να πάω να δω τώρα. Ναι. Να το πει. Και τολμάει αυτή η Μούρη να βγαίνει ακόμα. Ρε, πήγε να φτιάξει τα δόντια σου που αποφεύγεις να γελάσεις. Έτσι, έχω απορία. Τι είναι αυτή. Έχω απορία. Και αυτά πάλι που βγάζει μου νου, ο μου νου μιλάει με το θου βου. Πάνω την κολόνα. Και ο κάπα μη και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά είναι του 11. Και έχουν 3.11, 3.12, 3.15 και 2011. Ναι. Και έχετε βρει, το έχετε φτιάξει πολύ καλά αυτό το οργανωμένο έγκλημα κατά του Ολυμπιακού, να το διατηρείτε μια πενταετία. Αφού είναι ένοχος ο Τάκης, παράδειγμα. Δικάστε το να τελειώνει. Δεν το κάνει. Να τον πάτε και φυλακή. Τι τον έχετε. Ναι. Τι με έχετε 5 χρόνια να σου πω εγώ. Να σου πω εγώ. Μήπως δεν είσαι ένοχος, Τάκη μου. Αυτό και το τρενάρι. Ναι, για να καταλάβω εγώ. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Και το τρενάρουμε, το τρενάρουμε για να έχουμε να λέμε ότι ο Τάκης ο υπόδικος, ο Άκης ο υπόδικος. Γιατί άμα γίνει το δικαστήριο, θα θωωθούμε. Δεν θα έχουμε τι να λέμε μετά. Γιατί βλακούμε παναθηναϊκάκηδες, ακούμε συνωμοσίες διάφορες. Δεν γίνεται, αλλά βάζουμε όλα υπόψη μας. Τις δικογραφίες, αυτά τα αποσπάσματα. Ναι. Πώς γίνεται και τα παίρνει αυτά. Τα απόρριτα. Αυτά είναι απόρριτα. Τι τα λαβέρια υπάρχει εκεί πέρα με κάτι παναθηναϊκάκηδες και αυτά. Πώς γέρχονται. Εμείς δεν μπορούμε να δούμε τη δικογραφία τη δικιά μας, τις υπόθεσεις τη δικιά μας. Και πάνε και γίνονται fake βολάνε δικογραφίες, απόρριτα έγγραφα από εισαγγελικά γραφεία και τα βγάζει ο άλλος στην εκπομπή του. Πώς γίνεται αυτό, τι γίνεται εκεί πέρα, τι μαγείρεμα. Όλα νομίζετε ότι εμείς, σαν απλός κόσμος, έτσι, γι' αυτό πάει, με όλο το σεβασμό, σε κάθε εξουσία, έτσι, και στη δικαιοσύνη, νομίζετε ότι τα θεωρούμε όλα και γλυκά πλασμένα, δεν τα θεωρούμε. Ναι, σιγά. Άμα βγαίνει δικογραφία και την έχει τη δικογραφία της υπόθεσης δικής μου, ό,τι υπόθεση είναι, ναι, το ένα είναι αυτό, το ένα. Και το δεύτερο,
Κάντε επιτέλους στο δικαστήριο. Δεν μπορείτε εμένα το κατηγορούμενο που με έχετε να με τραβάτε 5 χρόνια, να σπηλώνετε. Μα γι' αυτό. Κάντε το δικαστήριο αύριο. Δεν το κάνω. Με βάλεις μέσα. Ναι, άμα είναι. Σπιτιά, αφού ένοχος δεν είναι. Ένοχος δεν είναι. Πάμε να... Κλείστε μας, ρε φυλάκι. Κλείστε, ναι. Για, αφού ένοχοι δεν είμαστε. Γιατί δεν τελεσυνδικούν τα δικαστήρια, τα ρημάτια. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Τετάρτη, 8.30 ώρα. Βόλεϊ με τον ΠΑΟΚ. Πριν παίζουν και οι γυναίκες. Ναι, και με ψυχή. 5 ώρα με το ψυχή. Ναι. Με ποιο μας. Με την Άξο. Με την Άξο. Τετάρτη, 7.30 ώρα με τον Ηρακλή. Καλά, δεν έχει ανάγκη μάγκες. Στην τηλεόραση δεν υποστήριξε κανείς. Το ναι. Η υποστήριξη είναι στο κήπεδο, στο Μελίλα Μερκούρηση. Από την τηλεόραση δεν υποστήριξε κανείς. Δεν χάθηκε. Και ο κόσμος το βλέπουμε και σε μαγνητοσκόπηση. Παρασκευή, 6 ώρα, βόλεϊ πάλι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και 10 παρατέρατο με την ΤΣΕΚΑ. Τα ξαναείπαμε. Παρασκευή τι ώρα είναι? 6. 6. Το βολέι. Τα ξαναείπαμε. Να γίνει το 2-0. Εισιτήρια. Την Τετάρτη το ρέντι πρέπει να γεμίσει, ναι. Μακές. Και για να, να γεμίσει. Πάρουμε το πρωτάθλημα. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε στο τμήμα μελών στο Καραϊσκάκι μπροστά στη θύρα 17 και στο Νεραστέχνη Ολυμπιακό στην πλατεία Αλεξάνδρας Παύλα Ολυμπιακού που έχει μετονομαστεί τώρα. Αλεξάνδρα, να μην μπερδεύεσαι, στα γραφεία. Εντάξει. Ναι, πάμε. Καλό βράδυ. Άντε, καλή δύναμη σε όλους.